χαρακτήριο λάκτισμα τις κάθες μας, τις κάθε, αρχίσαμε τα σαρδάμα από τώρα. Έτσι δεν θα πάμε μπροστά. Τις κάθε Παρασκευούλας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μια Παρασκευούλα που δεν θα είναι σαν όλες τις άλλες. Μάλλον θα είναι, αλλά έχει και μια μικρή διαφοροποίηση. Θα είναι η τελευταία Παρασκευή κατά την οποία θα τα λέμε 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί, όπως πράταμε όλα αυτά τα χρόνια. Τρεις σεζόν νομίζω, 6-8, μία 7-9, μία 6-9 και άλλες 2-3-6-8, έχω χάσει την μπάλα δηλαδή. Ή τι σημαίνει, για να μην τα μπερδεύω λίγο, γι' αυτό ξεκίνησα και με σαρδάμ. Έχω λίγο βάρος στην καρδούλα. Το λόγο επειδή σταματάει, τουλάχιστον με αυτήν την μορφή, με την πάρα πολύ πρωινή, την 6-8, δεν σταματάει από το Λίμπερο. Δεν σταματάει το κόνσεπτ, δεν σταματάω εγώ. Ακούγαμε και την προηγούμενη εκπομπή των παιδιών, την επανάληψη. Με έπιασε και εκεί πάλι ένα έτσι. Στις γενικότερες ανακατατάξεις του ραδιοφωνικού σταθμού, οι οποίες κοσμογονικές αυτές ανακατατάξεις λαμβάνουν χώρα και θα ανακοινωθούν σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι στις 3 η ώρα. Πάντως 6-8 από εβδομάδα δεν θα είμαστε, θα είμαστε κάποια άλλη ώρα όμως. Δηλαδή δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα. Ίσως θα είναι και για καλό για τους περισσότερους. Ουφ, θα παραχτούμε. Δεν χανόμαστε εδώ, οι φωνές μας θα είναι στεντόριες, ανοιχτές. Σε κάποια φάση της ημέρας σίγουρα θα με πετύχετε μες στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς δουλεύουμε 10-12 ώρα, κάπου θα πιάσεις μπατμανίδι, δεν γίνεται. Οπότε είναι λίγο ιδιαίτερη η κατάσταση, τουλάχιστον μέσα μου, εντός μου. Υπάρχει ο λίγο μια μικρή συγκίνηση, αν πεις ρε φίλε, θα σταματήσεις να ξυπνάς από τα άγρια χαράματα και να μας πρίζεις. Ωχ, βαχ, αχ, μαχ. Τι να κάνουμε, εντάξει. Το συνηθίσαμε. Άσε που πήραν και καινούργια φραπεδιέρα. Με το που σταμπάτησα το πρωί, ερχόμουν και έκανα και γκρίνιασα συνέχεια 50 ώρες να φτιάξω ένα καφέ. Και είχαμε ανάγκη τα πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ήρθα σήμερα στο στούντιο, βαρύ κορμί εννοείται. Άιντε καμιά 16 ώρες θα φτιάχνουμε καφέ και είχε καινούργια φραπεδιέρα. Με αποτέλεσμα να φτιάξω τον καφέ μου όλο να φρώ. Κοσμογονικές αλλαγές, αυτό είναι δείγμα ότι πηγαίνουμε υπέροχα. Σαν σταθμός, αφού πήραμε φραπεδιέρα δεν φοβόμαστε τίποτα. Νομίζω ότι θα σαρώσουμε. Το 6-8 θα σταματήσει να εκπέμπει με την δικιά μας φωνή, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Δεν έχω διάθεση απολογιστική. Ίσως μπορώ να απολογηθώ σε κάποια στιγμή, ενδεχομένως για το αν η παρουσία μου τουλάχιστον αυτές τις ώρες μπορεί να στεναχώρησε κάποιους, μπορεί να... Ελπίζω πως όχι. Να προσέβαλε κάποιους, αυτό πάλι δεν το νομίζω. Ενδεχομένως μπορεί κάποια από τα λεγόμενα και τα όσα έχουν υποθεί εδώ στο σύνολο, εν τέλει, γιατί υπεύθυνοι είμαστε για το σύνολο της εκπομπής, δεν έχει να κάνει το ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τη θέση και να μας ενίοτε εκφράζουν απόψεις των ακροατών. Παρ' όλα αυτά είμαστε καθολικά υπεύθυνοι για αυτά που ακούγονται στον αέρα πάντα. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα κάλαμε καλή παρέιτσα με τους πάρα πολύ πρωινούς. Υπήρξε μια ταύτιση έτσι στο μετερίζι το εργασιακό. Στο ηρωιλίκι θα το πω εγώ, και δεν είναι καν... δεν είναι γλύψιμο. Το να ξυπνάς τέτοια ώρα είναι ρε παιδί μου κάπως.
Εντάχθηκα κι εγώ μέσα. Μου πίστεψα κι εγώ ότι είμαι βαριά εργαζόμενος, αχδοφόρος της ζωής κτλ. Ναι, μεν δύσκολη ώρα το να ξυπνάς 5 ώρα, αλλά εντάξει, δεν ερχόμαστε να σκάψουμε κιόλας. Εκπομπούλα να συνομιλήσουμε, να διασκεδάσουμε. Όπερ και γένετο και το πράταμε, πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον έχω προσωπικά όπως το έχω εκλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν κάνεις κάτι, έστω και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, το οποίο δεν σε απασχολεί σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, με την έννοια δεν με απασχολεί να έχω ένα βάρος. Αυτό το... Ωχ, μάγκα μου, πώς ξυπνάμε το πρωί να πάμε στη δουλειά. Ή το τι θα πούμε αύριο, το θα κάνουμε. Πέρα από τα θεματάκια τα οποία βγαίναμε, αν και τα τελευταία 2 χρόνια η εκπομπή πήγαινε τρένο. Με κάθε θεματάκια δεν είχαμε. Ήταν κάτι πολύ το ξεκούραστο. Θα μου πεις, γιατί φεύγεις ρε εσύ φίλε από τις 6-8. Πρέπει να υπηρετήσουμε τις εντολές του προπονητού πάνω απ' όλα. Να παίξουμε και σε μία άλλη θέση ενδεχομένως. Ποια θα ήταν η θέση του λόγω επειδή, ποιο θα ήταν αυτό το 2ωρο μέσα σε μία ομάδα. Θα ήμασταν ο center back, άρα yes. Δεν ξέρω, θα το βρούμε μαζί και θα το εξελίσσουμε. Λίμπερο 107,4, ακούτε, Παρασκευούλα, 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, όπως κάναμε πάντα, θα κάνουμε και σήμερα. FM και νόμινηματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή η σελιδούλα εννοείται δεν κλείνει. Το συζητάμε. Φτάσαμε τα 40 χιλιάρικα για να το... Για να... Και κανονικά λόγω επειδή θα υπάρχει πάντα στην ψυχή. Και καλημερίζουμε την πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Α, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπίνο. Ωπ, νάτος, νάτος. Τι γίνεται? Τι έγινε, σε χάσαμε, ανησυχούσε ο κόσμος. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα, ε? Είναι Παρασκευή. Όχι, είναι 11 Δεκάτου του 2019. Έχουμε σελήνη 13 ημερών. 11 Δεκάτου, 1 και 1, 2 και 1, 3 και 3, 6 και 9, 15, 5 και 1, 6, ανάποδα 9. Πες τα, επιτέλους. Χάθηκες, αλλά έκανες νομίζω υπολογισμούς, μαθηματικούς. Λοιπόν, για πρώτον αυτόν. Δεύτερον, για την άλλη εβδομάδα έχω να πω. Ναι. Στις 12 Αυγούστου έχουμε παγκόσμια ημέρα πλησίμου. Όχι 12, ναι. Τι 12? 12 αύριο, παγκόσμια ημέρα αυγού. Οκτώβριο έχουμε. Ναι, Οκτώβριο, αύριο. Αύγουστο, όχι, τον Αύγουστο τον μπέρδεψα εγώ. Γιατί κάτι διάβαζα για τον Οκταβιανό Αύγουστο, κάτι στο ίντερνετ. Ναι. Σήμερα λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, Τρίτη, έχουμε Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Μάλιστα. 16 έχουμε Παγκόσμια ημέρα άρτου. Τα ακούει ο Φούρναρη. Ναι. Και 17 εξάλληψη τη φτώχεια. Μάλιστα. Τώρα πριν τελειώσω θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ασχολείσαι, έπαιζες μικρός μπαλίτσα, τι θέση έπαιζες, τερματοφύλακας, τι θέση έβαλες? Έχω παίξει, εννοείται, δεξί εξτρέμ. Ναι, και τερματοφύλακα, σε αυτές τις δύο θέσεις έχω παίξει. Στην άσπρη γραμμή, στον ασβέστη έπαιζε. Ναι, αφού είμαι ασβέστης, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Με το ποδόσφαιρο, με την ελληνικό ποδόσφαιρο ασχολείσαι, έτσι? Μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 94 χρόνια ζωής και 46 πρωταθλήματα. Για τον Ολυμπιακό φαντάζομαι. Ναι, ευνοείται αυτός παραπάνω αφού έχει πάρει ένα στα δύο κάθε δύο χρόνια παίρνει πρωτάθλημα, ή ευνοούνται οι άλλες ομάδες που έχουν να δουν πρωτάθλημα με το κιάλι, με το μακαρόνι? Δεν ξέρω. Ποιος ευνοείται πιο πολύ? Αν είσαι ο καλύτερος δεν ευνοείσαι, είσαι απλά ο καλύτερος. Αν δεν ευνοείται, είναι ο καλύτερος. Φαντάζομαι. Έχει προέδρους, έχει ξέρεις προέδρους του Ολυμπιακού, να σου πω εγώ. Γουλανδρής, Νταϊφάς, Καλιαρέλης, Κοσκοτάς, Κόκαλης και Μαρινάκης. Μάλιστα. Έχεις ακούσει για αυτούς τίποτα? Ότι πήρανε πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό. Για τον Κοσκοτά έχεις ακούσει? Πλην του Κοσκοτά δεν πήρε νομίζω. Για τον Σαλιαρέλη έχεις ακούσει? Βέβαια. Επιστήμονες. Κάτι Κορυδαλούς, κάτι αυτά τα έχεις ακουστά? Επιστήμονες, μάλιστα. Τι όρεξη ήταν αυτή? Ναι. Λοιπόν, ποιος ευνοείται? Για πες μου ποιος ευνοείται πιο πολύ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ. Σάματης. Α, δεν ξέρεις. Ναι. Μάλιστα. Καλά. Ωραία. Αφού δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Διάβασε ένα βιβλίο, δες τίποτα απέναντι. Θα διαβάσω. Δες πόσα απέναντι και πόσες κόκκινες κάρτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θα διαβάσω Νίκο Αλέφαντο. Να διαβάσεις για να μας τα λες. Σαν δημοσιογράφος, σωστά. Έτσι, μάλιστα. Έτσι, έτσι και από τη Θεσσαλονίκη και από τον Πασεραϊκό είχε πολλούς Ολυμπιακούς εκεί, ακανέδε. Μάλιστα, δεν έχει. Τι ξέρεις, είμαστε όλοι Πασεραϊκοί, ξεκάθαρα. Μάλιστα, κύριε Σωτήρια, να το κιόσασταν που ήταν ο Λευτέρης, που το Λευτέρης βγήκε, τα είχε προετοιμασμένα. Θα να βγάλει ένα διάγγελμα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε.
Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ούτε εδώ. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από το εξωτικό Μαϊάμι, με τον οποίο έχουμε συμπλεύσει σε διαφορετικές ώρες. Για μας πάρα πολύ πρωί άκουγε το αχ βαχ τέτοιο. Αυτό είναι απογευματάκι, λέει. Σου ευχαριστώ για τις ευχές, λέει, ότι στη νέα ζώνη δεν έχω πει ακριβώς πια και δεν θα αποκαλύψουμε, να κρατήσουμε και το μυστήριο, λέει, θα είσαι απογευματινές ώρες Αμερικής. Πάμε για το prime time λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Πώς να ξεκινήσω αυτό. Τι να. Με τον καφέ που πέτυχε. Όπως ξεκινάμε κάθε φορά. Ναι. Τελευταίος. Δεν είμαι χαμόγελος σήμερα. Γιατί ρε. Τι έπαθες. Δεν είμαι. Δεν θέλω να φύγεις πρωί. Εντάξει ρε, θα πάμε λίγο πιο αργά, θα ακουγόμαστε, μη στεναχωριέσαι, δεν φεύγουμε για πάντα. Το ξέρω εγώ, ναι. Εντάξει, μου πρέπει. Ρε εσύ τώρα. Ξέρεις τι, Βάμπη, είναι η ώρα η δικιά μου, που έχουμε ταυτιστεί, κατάλαβες. Πραγματικά να ξέρεις, με συγκινείς πάρα πολύ. Και αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους που μου έδινε έναυσμα και κουράγιο στο να ξυπνάω ρε παιδί μου, έτσι 5-5 παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι μπορεί να είχαμε την προηγούμενη μέρα κτλ. Το ότι γίναμε μια παραλία. Συγγνώμη, κάτω να πάρω μια ανάσα και θα σας πάρω ξανά σε λίγο. Πάρε μια τζούρα, πάρε μια τζούρα. Ναι, πάρω μια τζούρα και θα πούμε ξανά σε λίγο. Αγόρι μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Α, δεν θέλω να αρχίσω. Αρχίζω να βουρκώνω κι εγώ τώρα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν καταλείπουμε την ενεργοδράση. Εντάξει, σταματάμε το πρωί, βέβαια. Από την άλλη, ναι. Όταν έχουμε συνηθίσει μια παρεούλα και να έχουμε και μια καθημερινότητα, ας πούμε, την οποία έχουμε διαδράσει. Μια κανονικότητα, όπως είναι και η. Όπως είναι και η λέξη της εποχής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Νάτος. Με φάγες. Με φάγες. Μολοχτέ να πούμε. Με φάγες. Πρέπει να κλαίει ο άλλος για να πεις αγαπώ. Σκληρέ. Λοιπόν, άκου λίγο. Είσαι καλλιτέχνης, εντάξει. Οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητοι. Ακούς. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω έβγαλες ανακοίνωση γιατί ούτε αυτό θα έλεγες. Επειδή φοβήθηκες, επειδή το έμαθα εγώ, επειδή σε ψάρεψε χθες, γιατί κατάλαβα από τον Ασλαμά ότι κάτι θα αλλάξει. Ναι. Και σε έστειλα, λέω κάτσε να δω. Αυτός λέω, απλά δεν πίστευα. Εγώ λέω 6-8 σταθερός θα είναι. Ναι, ναι, εννοείται, κανείς δεν το πίστευε. Κοίταξε, εγώ έτσι κι αλλιώς καλά έκανες που το έκανες, γιατί το έχω πει σε όλους. Μην νομίζω δεν το είπα. Σιγά μην κρατήσω μυστικό. Καλά, ναι, το είπα κι εγώ. Εντάξει, στο πιο. Μην με βάζετε να πω, μη ως όλους θα τα πω, μην κάνεις. Αλλά είπα μην το πείτε σε κανένα, βέβαια το ξέρουν όλοι, δηλαδή όλοι δικοί μου, τουλάχιστον είμαι τυχερός, πρόλαβα τους γνώρισα όλους, με μένει το τελευταίο και χθες τραγική ηρωνία, αυτό που λέγαμε, τελευταία πίστα, η τελευταία μάνα, το τελευταίο αυτοκόλλητο στην Πανίνη της παράνοιας, κάνω έκκληση τώρα σοβαρά μιλάω. Να αφήσει το τηλέφωνο του Δημήτρης από τη Βέρεια, όλα τα άλλα θα τα ξεπεράσω. Να με πάρει εκτός αέρα, να αφήσει το τηλέφωνο, να στο μεταδοθεί, να το πει και στον αέρα, να τον πάρει όλος, ναι, στον αέρα, όλα τα άλλα θα τα ξεπεράσω, ναι. Γιατί και εγώ από χθες είμαι κάπως, εντάξει, χαίρομαι για σένα, γιατί είναι καλύτερο, γιατί αυτά δεν θα τα πούμε. Γιατί δεν θα ξυπνάω. Μη λες σε φούρναρι, τα ίδια με λένε άλλοι δεν ξυπνάω, σε φούρναρι λες δεν θα ξυπνάω. Εντάξει μάρε, τι σε είπαμε. Λοιπόν, χαίρομαι για σένα. Είπαμε, σου δίνουμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, σου δίνουμε εκτροπή το 6-8. Λυπάμαι γιατί δεν πρόλαβα να σε φάω εγώ, ήθελα να σε φάω εγώ, όχι να φαγωθείς μόνος σου. Ήθελα να σε φάω εγώ, τέλος πάντων, τι θέλω να σε πω. Ό,τι και να γίνει, άκου τώρα τι αυτά και θα πω. Και θα ξαναβγώ μετά, για δεύτερο πρόγραμμα, θα το ξαναπώ μετά. Άμα διαλυθεί το λόγο επειδή, δεν διαλύεται. Σαν τις κατσαρίδες, ό,τι και να γίνει, θα επιζήσουν τρία πράγματα. Ο Λευτέρης, ο Παφούλιας και ο Φωτιάδης. Με αυτά τα τρία συστατικά, μπορείς να το ξαναχτίσεις από την αρχή.
Τι είπες ρε Ελίτη. Ναι, τι είπες ρε Ελίτη τώρα. Θα ηρεμήσω μια εβδομάδα να δούμε τι θα κάνουμε και αυτά. Μπορεί να βάλω το Φευγάτο να κάνει διανομές και αυτά και να πετάγεται και να κάνει εκπομπές για 6-8. Μπορούμε να έτσι, καθένα από λίγο ρε παιδί μου, όποιος περνάει από τον δρόμο. Ναι, είναι η ώρα του λαού, ας πούμε. Η ώρα του τρελού βασικά. Η ώρα του τρελού. Έτσι, είμαστε ο νέος Κωνσταντινίδης. Ο νέος Κωνσταντινίδης. Βεβαίως, βεβαίως. Και τι είχα γράψει ένα τραγούδι που πάντα όταν έρχομαι στο στούντιο το ξεχνούσα να το πω. Και τώρα το έχασα το χαρτί. Δεν πρόλαβα να το γράψω γιατί είμαστε. Πάντως, εγώ έχω να πω ότι ίσως εισακούστηκαν οι παρενέσεις σου. Γιατί προχθές μιλούσες πάλι για αυτή την φραπεδιέρα. Και σήμερα έχει καινούργια φραπεδιέρα. Μετά από 5 χρόνια. Αυτό άχρηστο είναι, δεν θα πίνεις καφέ. Μετά από 5 χρόνια. Εντάξει, θα πίνω. Μετά από 5 χρόνια στο σταθμό. Μετά από 5 χρόνια στο σταθμό, εισακούστηκαν. Ναι. Δώσαμε αγώνα, δώσαμε μάχη. Ναι. Τα καταφέραμε. Φίλε, όλα, ξέρεις, αγαπάω, σε κάνω. Όλα, ό,τι και να πεις, μη με έρχεσαι πάλι. Τι ώρες θα έρχεσαι, γιατί θα είσαι πιο νωρίς. 10 το βράδυ, φαντάζεσαι και να λέω. Και να γκρινιάζεις, νιστάζω, κάνω, ράνω. Η νύστα πάντα είναι. Πάντα έτσι. Πάντα, έτσι, ό,τι ώρα. Μάλιστα. Θα τα πούμε σε λίγο. Ψηλά το κεφάλι, όλοι ψηλά. Μόνοι μας θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια μας. Μόνοι μας. Πάμε. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Κώστα. Δεν ακούμε λέει άλλες εκπομπές. Από το ίντερνετ λέει ακούμε. Λέει τι άλλη ώρα να πούμε. Εντάξει, από το ίντερνετ θα ακουγόμαστε γενικότερα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σε χαλάσω στην πέρα πανηγύρι. Για πες. Καιρός ήταν ρε μάγκα να σε αλλάξουνε. Αφού είχες μηδέν. Έτσι, έτσι. Δεν είναι στο πηλίκον, βεβαίως. Όχι, ήταν στο πηλίκο, ήταν στις ακροματικότητες. Πρώτον. Και δεύτερον, για ψάξου λίγο, αφού αλλάζουν τα παλιά και χαλασμένα πράγματα, όπως είναι η φραπεδιέρα, μπας και είναι προαναγγελία, πώς το λένε, αγγελία προαναγγελθέ του στανάτου. Όχι, ρε, πες την αυτά που λες. Ρε. Έτσι. Μίλα μόνο σου, κάνε την παράθεση με τον εαυτό. Όχι. Εντάξει, λίγο, κοίταξε, απλά, να σου, απλά, πω, να σου πω κάτι, όλα είναι, όχι όλα είναι μες στη ζωή, όλα είναι απόρρια, γιατί ζούμε σε μια οικονομική ζωή που είναι ασφυκτική. Είναι απόρρια του πόσο κερδοφόρος μπορείς να είσαι για μια επιχείρηση και πόσο μπορείς να παράγεις. Όχι ρε, είναι λόγος του marketing αυτό ρε. Δεν γίνεται. Κοίτα, γιατί και αυτό έχει μια λογική. Από τη στιγμή που η εκπομπή αυτή 6 με 8 δεν μπόρεσε να αποδώσει ας πούμε οικονομικά τα απαιτούμενα σε μια επιχείρηση, είναι λογικό να εκλείψει. Είναι δύσκολη η ώρα από την άλλη. Από την άλλη όμως υπάρχει μια εμπιστοσύνη και μια πίστη ανθρώπων στο σταθμό, την οποία οφείλω να. Δεν σε χαϊδεύω τα αυτιά, αλλά εντάξει, είσαι μια αξία. Mm-hmm. Και άλλο θέλω να πω. Δηλαδή και κερδοφόρος να ήσουν, δεν γίνεται να διονυστείς. Είναι νόμοι του marketing αυτή. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Καλά, ναι, σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα να πηγαίνει η SAE, όσο και πετυχημένο να είναι. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει μια τέτοια, να φρεσκαριστούν κάποια πράγματα. Για λίγο καιρό ή κάπως περισσότερο. Λέει αυτή είναι σου λέω. Για να επιστρέψουμε ξανά στο 6-8, να κοιμηθούμε λίγο καμιά μέρα και μετά να το κρατάσουμε ύπνο. Να λίγο, γυρίζουν οι μπαταρίες. Να σκεφτείς καλύτερος. Έτσι. Σωστό και αυτό. Και ήξερε, τον έστειλα μήνυμα τον Λευτέρη. Λέω, στυλ, βγαίνε, σε περιμένει ο λαός σου να πούμε. Ναι, δεν κατάλαβε τίποτα ο Λευτέρης, αλλά δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι με τα νύμια. Αυτό είμαστε. Είμαστε πλέον, είμαστε με ένα team. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Στον εκπρόσωπο των πιο παλιών ακροατών. Έτσι, ο Λέουρας. Με ξεθοριασμένη στολή. Ναι. Ευχαριστούμε για την συντροφιά που μας κράτησες. Εγώ σας ευχαριστώ και είναι αφίδρομο αυτό το πράγμα και δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά σε καμία των περιπτώσεων. Το ξέρω. Ναι. Καταρχήν να πω ότι είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω έτσι και από κοντά. Επίσης. Με αρκετό κόσμο έτσι βρεθήκαμε, κάναμε, ναι, συνεπήρξαμε, ήρθε κόσμο, στήριξε τα live, δηλαδή είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχουν συμβεί βάσει αυτού του πρωινού κιόλας. Και είναι δύσκολο ένας κόσμος ο οποίος σε ακούει τέτοια ώρα που δουλεύει, ταυτόχρονα μπορεί να έρθει και το βράδυ. Εγώ δηλαδή δεν πήγαινα, αυτό δεν λέω.
Καλά, θα χανόμαστε, δεν θα είμαστε. Συντροφιά στο καινούργιο πρόγραμμα. Ναι, θα είμαστε με συντροφιά και αναμένονται εκρήξεις. Εκρηκτική συντροφιά κιόλας. Ελπίζω να είσαι κάποια που μπορώ να σε ακούω. Ναι, εντάξει, μωρέ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάπως θα κάνω. Μετά το Φεβρουάριο που τελειώνει η σύμβαση. Όχι, θα την ανανεώσουμε γιατί εδώ βρήκαμε δουλειά στον κόσμο. Το λόγο επειδή. Όποιος ερχόταν εδώ πέρα. Έβγαλα από το Ταμείο Ενεργείας. Έτσι, έτσι. Μάλιστα, νέος ΟΑΕΔ. Γίναμε νέος ΟΑΕΔ. Μάλιστα, κάπως θα γίνει. Εντάξει, δεν φεύγουμε οριστικά, δεν καταλείπουμε. Είμαστε δεν πάλι στο... φεύξω, ναι, ναι, αυτό. Το απλά ναι, η ζώνη, η ώρα και οι άνθρωποι με τους επικοινωνείς, ναι, όντως διαφοροποιούνται. Δεν γίνεται να. Είναι μια ώρα όπου ο κόσμος πάει στη δουλειά, είναι λίγο πιο χαλαρός ενδεχομένως, λίγο προξεκινήσει. Είναι και μια εφικτή κατάσταση. Αργότερα κάποιος δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα στα ραδιόφωνα και. Αλλά το θέμα είναι να ακούει. Να ακούει αυτό. Καλώς. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά, τσαό, τσαό, τσαό. Διαγγέλματα βγάζω. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με καλύψανε οι προλαλήσαντες. Αλλά εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω. Τη Δευτέρα 6 με 8 θα ακούσω όπως και να έχει το πρωί. Όποιος και να έχει αναλάβει την πρωινή ζώνη 6 με 8, γιατί θα βγει Κατερίνα Παβούλια. Και να δω πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, έχουμε αφήσει παρακαταθήκη. Έχουμε αφήσει παρακαταθήκη. Δεν θέλω, φίλε. Δηλαδή τη Δευτέρα το 6 με 8 είναι μια εκπομπή άχαστη, όποιος και να είναι. Ναι. Γιατί θα βγουν ξεχασμένοι. Εκεί θα κλάψουμε. Έτσι, έτσι. Έχουμε team εδώ. Δεν είμαστε άιντε. Έχουμε χτίσει. Εκεί θα κλάψουν. Έτσι. Κοίταξε να ξέρεις, σου έχουμε τυφλή υπακοή και πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα. Όπου και να παίξεις. Πάντα θα σε ακολουθώ. Εδώ έχουμε, φάγαμε τα παπούτσια μας εκδρομές. Σε ένα ωράριο θα κολλήσουμε τώρα. Να ξέρεις, θα είμαστε, απλά μη μας γίνεις κανένα δύο το βράδυ με τέτοιες. Όχι, εντάξει, δεν θα είναι και τρελά αργά. Α, ναι. Θα είναι σε ώρα που, άντε να το πω αυτό, μου είπανε μη πεις, σιγά την αγωνία. Σε ώρα που εμπίπτει μέσα, ας πούμε, στο κλασικό ωράριο τέλος πάντων το εργασιακό. Οπότε, δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι χανόμαστε, δηλαδή δεν πάω βράδυ, αυτό λέω. Αυτό είναι το σημαντικό, φίλε, γιατί θα είχαμε θέμα στα live, έπρεπε να σε καλύψει κάποιος στα live. Τώρα δεν έχω και πολλά live, αλλά τότε μόνο και μόνο για να μην έχουμε στην εκπομπή θα κλείνα κάθε μέρα για να έχω αντικαταστάτη. Και Βάκης, κάνε τα πιο πρωτότυπα live, κάνε 9 με 1. Ήδη υπό τη νέα συνθήκη το πρώτο πράγμα που συζήτησα ήταν ότι, παιδιά, Θα λείψω. Αυτό πώς θα γίνει να λείψω. Κατευθείαν. Εντάξει, το κάνω αυτό σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις συνθήκες. Με το που πηγαίνω, πάντα ζητάω άδεια. Ρεπότερ. Και πρέπει να ενημερώνεις, φίλε. Ναι. Πρέπει να οργανώνεσαι κιόλας. Ψυχοσωματικά να προετοιμάζεσαι και τέτοια. Σαν το στρατό, ας πούμε, πώς πηγαίνεις και σου δίνουν κατευθείαν άδεια προσαρμογής. Έτσι και εγώ, οποιαδήποτε συνθήκη σε οποιαδήποτε δουλειά, κατευθείαν παίρνω ρεπό με το καλημέρα για να δείξω ποιος είμαι. Αυτά είναι. Αυτό να ξέρεις μπορεί να τύχει σε εμάς, μέχρι να σε βρούμε, να σε κάνουμε, να σε ράμε, να συντονιστούμε, μπορεί να λείψουμε κανένα δυο τρεις κάποια εβδομάδα. Μετά θα επανέλθουμε όλοι. Έτσι, μάλιστα. Στους ρυθμούς μας. Έγινε, ωραία, έγινε, σε φιλούμε. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Και μην μιλάς πολύ για να γράψουμε την εκπομπή. Την τελευταία. Έγινε, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Βαγγέλη. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Πάρτε όλοι τηλέφωνο να φτάσουμε το 1% να μην φύγει η εκπομπή. Έστω στο τέλος. Εντάξει, δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν είχαμε ακροματικότητες και τέτοια κτλ. Αλλάζουν γενικότερα έτσι και η φιλοσοφία του σταθμού. Είναι αναπροσαρμόζεται σε πολλά πράγματα. Οπότε μέσα εκεί πέρα παίζουμε μπάλα, ας πούμε, κι εμείς. Με αυτή την έννοια. Εγώ ευνηδιάστηκα. Είναι αλήθεια. Sorry για τον τόνο της φωνής. Έχει να κάνει. Και με συφηνώθηκε πρωί-πρωί όταν το είπες. Ήμουν και από τον ίδιο κιόλα. Ναι. Ότι. Που θα πει καλά τα χρήστε φέτος. Τι, ότι. Που θα πει καλά τα χρήστε. Εδώ θα πει, σε εμάς θα πει φέτος τα καλά τα. Το ξέρω εγώ. Θα έρθει. Απλά είναι αυτό ότι. Βάλε λίγο την ευαισθησία τη δικιά μου. Βάλε λίγο ότι. Δεν μπορώ τους χωρισμούς. Βάλε λίγο ότι. Περάσαμε. Περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Ποπόρες, Βαγγέλη, με έχεις κατασυγκινήσει, ας πούμε, ειλικρινά. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Εντάξει. Θα βγαίνω, Βαγγέλη, δεν παρατάω. Θα σε παίρνω τηλέφωνο.
Αφού ξέρεις είμαι βλαμμένος. Έτσι, έτσι, θα σε παίρνω τηλέφωνο το πρωί. Ξέρεις τους καλοί ποιο είναι, ξέρουν οι ακροατές. Βάλε κάθαμε τόσο καιρό. Εντάξει. Ναι. Είναι ότι αυτά τη Δευτέρα θα σηκώθουμε και τι θα κάνουμε, τι θα ακούσουμε. Εντάξει, πανάληψη. Θα σε... Δεν ξέρω. Θα μας κοιμόμαστε πιο πολύ το πρωί. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Την ησυχία σου θα έχεις. Τι, μια χαρά. Ναι, ναι, θα τρέχουμε στη δουλειά με την ψυχή στο στόμα να πει. Όλα χαμπάλε, όλα ωραία. Όλα. Δεν θέλω να πω το τελευταίο μου τηλέφωνο, θα σα πάρω μετά. Εντάξει, θα. Δεν το δέχομαι, ναι. Έτσι. Δεν το δέχομαι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρω Σαββατοκύριακο όμως. Δεν εννοείται, εννοείται. Με αυτό θα παίζει συνέχεια. Έγινε φίλια, τσαο, τσαο, τσαο. Γεια, γεια, γεια. Δεν ξέρω τι θα είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ειλικρινά. Για μένα, για μένα, για μένα, για μένα. Λοιπόν. 6 και 31, να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, να ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες που είναι σε αναμονή. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο λόγο επειδή, στο τελευταίο λόγο επειδή, τουλάχιστον με αυτήν την μορφή, το τελευταίο λόγο επειδή των 6-8, για όσους τώρα ανοίξανε τους δέκτες τους, δεν φεύγουμε από το σταθμό, να προσαρμόζεται ο σταθμός, να προσαρμοζόμαστε κι εμείς, αλλάζουμε πλευρά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα Μπάμπη, σε έφαγε λέει κουβάλα ο φουρναρής. Θα μου λείψει η πρωινή παρέα. Κάνεις δύσκολες ώρες στο τιμόνι να περνάνε αέρα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Το έχω και σαν μωτό από την αρχή που ξεκίνησα τη συνδιαλλαγή με κόσμο. Πρώτα με την μπάντα και μετά μεταφερθήκαμε στην μπάντα των Ερτζιανών. Ότι και σε έναν άνθρωπο να παίζουμε μπροστά, εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί. Απ' και ένα άνθρωπο θα φύγει. Οφείλουμε να παίζουμε σαν να είμαστε στο Wembley. Και το έχουμε κάνει. Έχουμε παίξει και σε live μπροστά σε 6 άτομα, 3 ώρες. Πρόγραμμα κανονικό. Και σε 30, ενώ περιμέναμε 200-300. Έτσι και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε, ούτε τηλέφωνα. Μπορεί να ήταν μια περίοδος μέχρι να μας συνηθίσουν, να προσαρμοστεί και ο κόσμος. Αισθανόμουν ότι δεν μιλάω σε κανένα, μόνο στο Λευτέρι. Αλλά παρόλα αυτά, εκεί, σαν να μιλάμε σε δισεκατομμύρια κόσμο. Είτε ένας, είτε χίλιοι, είτε 1013, είναι το ίδιο. Καλημερίζουμε την Σοφία μας. Καλημέρα, λέει, σε όλο τον κόσμο του λόγο. Επειδή δεν σ' άκουσα από την αρχή, τι εννοείς όταν λες ότι δεν σ' ακούμε το πρωί? Εμείς τι θα κάνουμε, λέει, ποιες ώρες θα κάνεις εκπομπή? Θα ξεκουραστείτε κι εσείς. Θα ανακοινωθεί 3 η ώρα ο Γιώργος Ζαγόνας, θα τα βάλει όλα σε μία τάξη. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Κώστα. Όχι στην αλλαγή της ώρας, λέει. Μας φάκατε το πρωινό αφού. Καλημερίζουμε την Όλγα, τη φίλη μας. Μπάμπη, λέει, θα μας λείψει πολύ. Καλή αρχή στην άλλη ώρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Μπίλ. Μπάμπη, καλή τύχη. Λυπάμαι που θα σε χάσουμε από αυτή την ώρα. Χαίρομαι για σένα που εξελίσσεσαι. Μακάρι το παρεάκι, λέει, να το ξαναμαζέψεις και στη νέα ώρα την. Δεν θα χαθούμε. Τα παρεάκια δεν σπάνε έτσι απλά. Την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, πως λένε. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Τζόρτζ. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δονήθηκα τα ακουστικά στα αυτιά μου μέσα στον ύπνο μου με αυτά που ακούω και δεν μπορώ να ξανακοιμηθώ. Να κάνεις ένα, λέει, διαδικτυακό τουλάχιστον 6-7, λέει, μη πάθει κατάθλιψη, λέει, το ήδη προβληματικό ακροατήριό σου. Δεν είναι καθόλου προβληματικό, είναι το καλύτερο ακροατήριο, διότι, παιδιά, υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια με δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το θέμα της επικαιρότητας, με σοβαρά ζητήματα να πλανούνται πάνω από την ατμόσφαιρα. Περάσαμε πολλά ως κόσμος, ως κοινωνία. Και να μην ξέρω, είτε σε αθλητικό επίπεδο, αλλά περισσότερο σε πραγματικό. Και να σκέφτομαι πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό. Διαβοής, διαζώσεις, πώς θα μεταφέρεις τη σκέψη σου ή να μην τις μεταφέρεις τη σκέψη σου. Νομίζω ότι το διαχειριστήκαμε καλά, ακόμα και στα δύσκολα, ότι βγάλαμε το δικό μας τόνο, το δικό μας τρόπο, ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί ανεξαρτήτως και να μην μένουμε, ας πούμε, στις μεμψημυρίες. Το κυριότερο, δεν γκρινιάξαμε, πέρα από τις αντιπαραθέσεις και το τι ο καθένας έχει ως άποψη. Νομίζω ότι η ταπεινή μου έτσι συμβολή είναι ότι δεν γκρινιάξαμε ποτέ, πέρα από τις ώρες, πέρα από ότι δεν είχαμε καφέ, πέρα από ότι νιστάζω, πέρα από τα προσωπικά μου, το προσωπικό μου βίο αβίωτο, ότι δεν γκρινιάζαμε.
δεν πατούσαμε στην εύκολη λύση. Βγες γκρίνιαξε, μας φτάσα, μας καταντήσανε οι αλήτες. Όλο αυτό το ζωφερό που κυκλοφορεί γύρω μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι που βάζαμε ένα λιθαράκι και χαίρομαι που και οι ακροατές αισθάνονται ένα κομμάτι αυτού. Μια συμμετοχική δημοκρατία είχαμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ρε Κωνσταντινίδη. Έτσι, καλημέρα. Είπες την πυροσβεστική, ξέχασες. Και μετά το γύρισες, μας βγήκες Φιντελ Κάστρο, έβγαλες λόγο. Κλείνουν το λόγο επειδή κλείνουν τον τάφο τους. Όλοι στη Λέοντο Σοφού. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να σου πω αντεγιά, αλλά εννοείται ότι φίλε... Ήσουν ανώδυνος, θέλω να πω, παρουσιαστής, δεν μας ενοχλούσες καθόλου. Να ξέρεις ότι ο κόσμος ενοχλείται πάρα πολύ από αυτόν που παρουσιάζει κάτι. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω τόσα χρόνια και γι' αυτό μπαίνει σε μια αντιπαράθεση μαζί του. Εδώ οι αντιπαραθέσεις ήταν μεταξύ των ακροατών. Αυτό και βέβαια... ήταν κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή πέρασα και δεν ακούμπησα, ξέρεις, ήσουν ανώδυνος. Ναι, ρε, πέρασα και δεν ακούμπησα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, δεν μπορούν να το κάνουν πολύ. Επειδή θα γίνεις μεσημεριανάδικο, δεν ξέρεις, εγώ δεν τα γουστάρω αυτά τα φλόρικα. Ναι. Είμαι την Τζιμτσιλή και με αυτά και που θα ασχολείσαι. Άντε και στο Open να σου πω, αλλά... Στην καινούργιο, είναι το όνειρό μου, παιδιά, να ναι, πάω πάλι στην καινούργιο. Που θέλω, εγώ αυτό που θέλω, mm-hmm. είναι επειδή έτσι χάρηκα που άκουσα ανθρώπους που ενώ έκραζα δεν με πρόσβαλαν ποτέ, όπως ο Βαγγέλης. Χάρηκα που ξανά άκουσα το Φευγάτο που έχω να το δω καμιά εικοσαριά χρόνια και πολλούς έτσι που γνώρισα και το Φούρναρι. Εύχομαι να βγαίνει συνέχεια η Κατερίνα στην εκπομπή, συνέχεια ο Λευτέρης και ο Παφούλιας. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα έχει 6 ώρα, θα ακούσω και εγώ τη Δευτέρα, όπως Παύλε χάρηκα και για σένα και για άλλους πολλούς που γνώρισα. Μιλάμε τρυφερό πόδι τη Δευτέρα, αν κάνει παιδιά το λάθος, να ανοίξει γραμμές, να το σκίσουμε. Κανονικά δεν έχει από την πρώτη μέρα να καταλάβει που ήρθε πίσα και πούπουλα. Αυτά, το μόνο που θα ήθελα από σένα mm-hmm. ήταν να έκανες μια τελευταία εκπομπή κάποια στιγμή, μια έκτακτη κάτι, mm-hmm. για, μια για μας τους πολύ πρωινούς, για κάτι έτσι, για ένα meeting, μια συνάντηση, ένα live, κάτι. Κάπως, γιατί όχι, κάπως θα γίνει, κάπως θα το μοντάρουμε. Έξω στην Τερψιθέα, έξω από το φούρνο, θα ψήσουμε. Κατάλαβα, σου εύχομαι να τα κάνεις ομόλογα, να τα κάνεις κλειστά, να τα στείλεις εκεί στον Πάπη στον Αράου, τους χαιρετισμούς μου, δεν είχα τίποτα με το Πετρίτσι, να ξέρει, καλαμπούρι κάναμε. Στο Μίτσο, στη Βέρεια, sorry Μίτσο, σε ξέχασα, πολλούς, λοιπόν. Και να μην μπορείς να τα φας, ρε. Άμα δεν γυρίσεις 6-8 να μην μπορείς να τα φας. Έγινε. Άντε για Φούρναρι, τα λέμε. Σε φιλώ, τσάω. Που θα κάνουμε μπάζι να ξέξουμε το φούρνο. Για να μην τα βάλω εγώ. Να βάλω Φούρναρι στη ροπιτάκια και λουκανοκουπιτάκια. Να την γλιτώσω, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Κούτραω στην τελευταία στιγμή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, ρε. Ωπ, να τος. Καλώς το να. Σαββατοκύριακο και τέλος οι εκπομπές. Και τέλος οι εκπομπές. Να είδες, με φάγατε με αυτό το κολοτράγουδο που έλεγες. Μπάπη μου, ευχαριστώ για τη συνεργασία, γιατί με αυτό που θα κάνεις εκπομπή δεν πρόκειται να σε ακούσω ποτέ. Να μάλιστα, το ξέρεις. Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος, δηλαδή, μη φανερώνεις τώρα και εσύ, εντάξει, τίποτα, είπαμε. Ναι. Τίποτα δεν φανερώνω, ρε φίλε. Απλώς δεν έχω θέμα με... Ελπίζω ότι να ξέρεις ότι ο διευθυντής του αυτό το σεραϊκό θα υποστεί τις συνέπειες. Όπως θα υποστείς και εσύ, ρε Σιχαμασιράκο, τις συνέπειες. Εμένα θα πάρει μπάλα. Θα σκίσω όλους. Θα έρθω εκεί στον τρίτο τώρα που ανεβαίνω και σε μηδέν χρόνο. Θα το κάνω τους αγόρα να πηδάει σαν το κρικρί. Άντε γεια. Άντε φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Θα κάνεις ένα πάρτι, τσίπλα πάρτι. Όχι μπιτζάμ πάρτι. Τσίπλα, ναι. Όπως έμεσα με στις τσίπλες, για να γίνει το αποχαιρετιστήριο πάρτι που θα... Ναι, σωστό, τι τώρα βράδια και τέτοια και χαζομάρες. Πρωί. Φραπεδάκι και λουκανοκοπιτάκι. Αλίμονο. Έτσι και... Δεν ξέρω να σε κάνεις ο υφυπουργός αθλητισμού. Όπως κάνει και τον άλλο του δημοσιογράφο, επειδή γύρισε και είπε ο άνθρωπος ορισμένες γουβέντες, οι οποίες ήταν σωστές.
Και όχι, όχι, όχι. Θα με καλούσε μόνο σαν σύμβουλο για να παρέχω τεχνογνωσία, δηλαδή. Στην... Α, ναι, ναι, ναι. Στην κανονικότητα. Δεν πειράζει. Θα τις ακούμε και σε άλλη. Εντάξει, ναι, εδώ είμαστε. Δεν είναι. Πάμε λίγο παραδίπλα. Δεν, είναι, δεν χάνεται. Έτσι. Θα βάλει μερικά κιλά τώρα, επειδή δεν σηκώνεσαι νωρίς. Mm. Και θα είναι και καλύτερα. Κι άλλα, πόσο να φτάσουν. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Να είσαι καλά, πάλι διάλογο. Ευχαριστώ. Όλα καλά. Ευχαριστώ όλα καλά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη πάλι. Νάτος. Ξέρεις, θα έρθει μετά, μετά τη δουλειά. Θα έρθει να με βοηθήσει στο φούρνο, γιατί ήξερες ότι είναι αντιπρόσωπό σου. Τα τηλέφωνα τώρα όλοι με στέλνουν μηνύματα, με κάνουν, τι γίνεται, τι κάνεις. Δεν μπορώ και να πήγα πίσω δύο ώρες. Κοίταξε, εγώ την κόβω να ξυπνάω πάλι στις 5 ώρα από τη συνήθεια. Ναι. Οπότε κάπως θα πρέπει να περάσω το πρωί την ώρα μου. Και ξέχασα να πω, ναι, αυτό μας το θύμισε ο Φευγάτος που. Μπράβο, ρε Φευγάτε, μ' αρέσει που είσαι διακριτικός. Μην φοβάσαι, δεν θα πω τίποτε. Το μόνο καλό είναι που ψάχνω καλά να βρω είναι ότι θα ξανακούσουμε αυτό το κολοτράγουδο. Δεν θα το ξανακούσουμε ποτέ. Είναι το καλύτερο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, δεν άκουσα πριν τον Τόμας να πούμε. Δεν θέλω. Μην ξεχάσω κανέναν. Είναι τιμή μου που τους γνώρισα όλους. Έστω και κάποιους τηλεφωνικά. Δεν άκουσα πριν γιατί έκανα ρεπορτάζ. Σε έχω στείλει τον Παφούλια να δίνει τις ευχές σου. Θα το βάλουμε μετά τις 7, ναι. Θα το βάλεις μετά τις 7 να παίξεις, το έστειλα. Ναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Και να έρθει μετά να βοηθήσεις γιατί πήγα πίσω να πούμε. Όλοι με στέλνουν μηνύματα, κάνουν, παρατήσαμε τη δουλειά. Τέλος πάντων. Άντε, θα πούμε μετά. Έγινε, φιλιά, να πάρω, θα γίνω Λευτέρη σήμερα. Να πάρω συνέχεια. 2-31-0-287-38. Είχα ένα βάρος. Λέω τώρα πώς θα το. Πούμε ρε παιδί μου αυτό. Αλλά με βοηθάτε παιδιά να το. Και ακόμη μια φορά με βοηθάτε να το. Να το διαχειριστούμε έτσι όμορφα, ανακουστικά. Δεν έγινε και κανένα μεγάλο κακό. Στην πραγματικότητα και πολλές φορές ας πούμε μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια. Το πιο σπουδαίο για εμένα προσωπικά ήταν ότι μπορεί να ερχόμουν με. Με δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος έτσι μέσα του. Και να φεύγει. Εντάξει, υπήρχαν και εκπομπές που φεύγαμε, περνούσαν και έτσι, αλλά υπήρχαν εκπομπές που έφευγα πραγματικά με ανάταση ψυχής. Πάρα πολύ ευχάριστα. Με πάρα πολύ ενέργεια. Έφτασα σε σημείο τώρα στα τέλη να τελειώνει η εκπομπή και να πηγαίνω κολυμπητήριο. Δηλαδή εκεί μας καταντήσαν τόσο πολύ ενέργεια. Μου μετέδιδε η συνδιαλλαγή με τον κόσμο και η επαφή αυτή του μικροφόνου. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Δημήτρη. Ο Λίμπερο λέει προσπαθεί να ξεχρονιστεί με μπάμπι μεσημέρι. Δεν απάφτωσε κανείς. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Λέον που λέει τις τελευταίες μέρες κάτι δεν πάει καλά. Λέει ότι ακούς το ράδιο κόβεται, μετακομπίζει. Έχεις κάτι από την εσάνς και την άβρα μου, φίλε μου Λέον. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει μας έσκησες, λέει κρίμα. Τελικά με επιθύρι θα τη βγάζουμε το πρωί. Θα σου στείλω τα δικά μου τα επιθύρι τουλάχιστον ακούς. Μη σου λείψει η διασκέδαση με Πατμανίδη, να μην ξεχνιόμαστε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα. Στη σελίδουλα μας η οποία παραμένει τις ίδιες ώρες. Εφημερεύει ούτως ή άλλως 24ωρη επέμβαση. Αυτά δεν χαλάνε ποτέ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κοίταξε, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι να ακούμε και επαναλήψεις. Ναι, κοίταξε, δεν βάζουνε ρε παιδί μου. Εδώ... Λάστο να ξέραμε και τι λέγαμε τόσο καιρό στον αέρα. Καλά, δεν θες να ακούσεις. Να σου πω κάτι. Το Κωνσταντίνου και Ελένης μετά από 20 χρόνια στην ώρα που προβάλλεται είναι πρώτο σε θεαματικότητα. Έτσι. Με κόσμο να το βλέπει και να το ξαναβλέπει να παράγει τις ατάκες, παρόλα αυτά να κάθεται εκεί πέρα. Άρα και εμείς. Να μαθαίνουμε τις ατάκες απ' έξω. Για να τις ξαναλέμε. Το κανονικό τηλέφωνο είναι αυτό, άσχετα τα δύο προηγούμενα. Το κανονικό είναι αυτό γιατί είναι η ώρα μου. Τα άλλα μπήκε ένα σκουπιδάκι στη γραμμή. Μπήκε ένα σκουπιδάκι στη γραμμή. Ναι. Εντάξει. Αν πρωί μας έκανες. Λοιπόν, καλή τύχη στην επόμενη ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χανόμαστε. Όχι, εδώ θα είμαστε. Εντάξει, και θα την έχουμε. Έχουμε και την Αύρα, έχουμε και την. Τεχνογνωσία πλέον, ας πούμε, να διαχειριστούμε τα πάντα. Αφού διαχειριστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση, δεν μασάμε τίποτα. Και εγώ χάρηκα που γνώρισα έτσι ακροατές και από κοντά στο live τότε, όπως ο Κρίς, ας πούμε, όπως ο Φωτιάδης, όπως ο Top Gun. Και τηλεφωνικά ο Δημήτρη το Φούρνερη, το Δημήτρη από τη Βέρεια, τον Ντόμ, που μέχρι να καταλάβω
το ύφος του λίγο τον παρεξήγησε. Όταν κατάλαβα, το κατάλαβε και αυτός ότι έκανα πίσω, ας πούμε. Κάλα το Φευγάτο. Εντάξει, αυτός είναι στάρ, αυτός προϋπήρχε στο ραδιόφωνο. Έχουμε πιο πολλές φωτογραφίες μαζί από ό,τι τηλεφωνήματα στον αέρα της πόλης. Ναι, ναι, ναι. Προϋπήρχε, σου λέω, εγώ εδώ τον βρήκα στο σταθμό. Εντάξει, το αυτός μου έδωσε τα κλειδιά. Σου λέω, άμα ανοίξεις το Facebook μου και δεις, ας πούμε, τις φωτογραφίες μου, έχω ένα σωρό με τον Πασχάλη. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ο Φευγάτος από τους πολύ πρώτους κιόλας. Δηλαδή τα πολύ πετρινά χρόνια που ήμασταν 2-3 άτομα εδώ πέρα που συνομιλούσαμε. Ναι, ναι. Λευτέρης μοναδικός, απίστευτος. Έτσι. Μόνο εμείς. Μόνο εμείς. Πουθενά άλλου. Τέτοιος ακροατής πουθενά δεν υπάρχει, νομίζω, στον κόσμο. Η μυστηριώδη Σοφία που μόνο μηνυματικά. Έτσι, το τελευταίο καιρό. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά που. Επίσης, πολύ σημαντικό και ξέχασα να το πω. Όλα τα παιδιά που. Φίλους μου, τους οποίους τυράννησα όλα αυτά τα χρόνια και τους έβαζα να ξυπνάνε από τα άγρια χαράματα για να έρθουν να κάνουν παρέα. Εδώ. Ναι, τα παιδιά που κάνανε. Κατά καιρούς. Άπειροι, άπειροι, έχουν έρθει άπειρος κόσμος, άπειροι φίλοι μου στο Ντεκίδη. Να ζητήσω συγγνώμη από έναν που μία φορά μονάχα παραφέρθηκα τότε με τον Μπρέλεβιτς. Εντάξει μωρέ τώρα σιγά. Τα τόσα χρόνια γιατί μία φορά αυτή να ζητάω συγγνώμη. Σιγά μωρέ. Σιγά. Βέβαια τώρα δεν μου μιλάει κανένας από τους φίλους μου. Μετά από όλα αυτά. Δεν βλέπανε μήνυμα. Ήταν χαμπάρι και σε λέει κάτσε τώρα αυτό το σκηνέ. Τα γρήγορα χαράματα να πει. Είδαν μήνυμα και βλέπουν μήνυμα. Διαβάστηκε και τέτοια, ας πούμε. Δεν έχει. Ο πρότιτζι θα φάει μεγάλο χαστούκι γιατί θα γυρίσει και δεν θα γυρίσει. Οχ, τον άνθρωπο, δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα. Ναι, ναι, όντως θα είναι τώρα σε βάρδια, δεν μας ακούει. Δεν θα ακούει ο πρότιτζι, οπότε θα σηκωθεί και θα ψάχνει το παλικάρι. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα μας ανταμώσει κάπου αλλού, κάπου θα μας βρει, κάπου θα μας βρει, κάπου θα μας πετύχει. Ο φίλος του Πάκου έπαιρνε συνήθως 7 και 10 στο όλη στιγμή. Ποιος? Ποιο να λες? Δεν θυμάμαι, δεν... Τον ιστορικό του Παλιοκερίσκιο λες? Καλά, Παλιοκερίσκιος δεν αλλάζει ποτέ. Ο πρώτος που τηλεφώνησε ήταν. Νομίζω ήταν το πρώτο τηλέφωνο που είχα στην εκπομπή, ever. Το πρώτο τηλέφωνο του Παλιοκερίσκιου, ε. Ναι, ναι, ναι. Ο Παλιοκερίσκιος είναι και παλιός είναι. Παλιά καραβάνα, εντάξει. Παλιά καραβάνα. Δεν μας έβγαλε, ο Παλιοκερίσκιος μας έβγαλε έξω και μας κέρασε. Τον πετάξει. Σε μια μεγάλη στιγμή έλεγε ρε παιδί μου να πιούμε ένα τσιπουράκι τα λοιπά. Και φώναξα κόσμο εγώ. Δηλαδή ήταν τότε, ήρθαν τα κορίτσια που ερχόταν ασκητάς, τέτοια. Που φορτώθηκαν στο τραπέζι 10 άτομα. Επειδή είμαι άνθρωπος που δεν ξεχνάω κιόλας. Έχω δεσμευτεί στον αέρα της πόλης να τους κάνω το τραπέζι σε ένα γνωστό μαγαζί που έχουμε πει εδώ πέρα. Δεν είναι ανάγκη αλλά να το κάνουμε, ξέρεις. Ναι, ναι. Το ότι το λέω δεν το ξεχνάω, κατάλαβες. Όχι, θα μαζευτούμε, εντάξει, ένα τραπέζι το κάνουμε. Δεν είναι. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Το μόνο κακό σε όλη την ιστορία είναι ότι κοιμάται ακόμα η Χρύσα και δεν μπορεί να σου πει μια καλημέρα. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ ο Γαλάνης Sport Zata λέει για τον Παοξή που είπες, μάλλον τον Νταλή θα λες. Τον Νταλή. Έτσι. Μάλιστα. Τον Νταλή. Ωραία. Έγινε σε φιλό Βαγγέλη με συγκίνηση πραγματικά. Όλα, καλημέρα, καλή τύχη. Να σε καλά. Τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Βαμπή, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή μας έσκησες εσύ την πρίζη οικολογία πρωί-πρωί, μετά μας την κατέστρεψε ο Βαγγέλης. Ναι. Να πούμε ένα γεια και στη Χρύσα του. Βεβαίως, γλυκιά μας κύπητε καλύτερα καλάντα εδώ. Ναι, με η πιο γλυκιά φωνούλα. Έτσι. Στον Άγγελο που τώρα μπορεί να είναι σε γυμνάσιο. Του ξεχάσα! Που το θυμήθηκες! πώς το ξεχάσαμε αυτό το μυθικό. Ναι. Περιπτερίξ. Περιπτερίξ. Περιπτερίξ ήταν το πρώτο τηλέφωνο. Λες, Περιπτερίξ. Ήταν από τους πρώτους. Μιλούσαμε πάρα πολύ με τον Περιπτερίξ. Μεγάλος καόιλ. Ο Ετεοκλής. Ετεοκλής, ναι. Έχουν περάσει μυθικές μορφές από τηλεφωνικά εδώ από το τέτοιο. Μπράβο, πού τα θυμούνται στην μυθική, δεν τους ξέχασα, να. Μπράβο, σε ευχαριστώ για την συνδρομή. Να είσαι καλά για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Το όνομά σου? Κώστας, εγώ σε έστελνα κανένα μήνυμα από το... Στο inbox. Εντάξει, δεν τα είπαμε ποτέ. Γιατί είμαι στο τιμό. Έτσι, τηλεφωνικά, ναι, τώρα κατάλαβα. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Να είσαι καλά, φιλιά, για την καταγραφή. Να είδατε, θυμούνται πράγματα οι ακροατές που τα έχω ξεχάσει εγώ. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Εννοείται.
Βεβαίως, βεβαίως. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Στο λόγο επειδή αυτό το ιδιαίτερο. Ούτε επικαιρότητα τώρα αυτά να. Με τα γεια σας κανονικά πρέπει να συζητήσουμε εδώ για τα κύρια ζητήματα που απασχολούν το... τον τόπο. Θα το κουβαλήσουμε όλο αυτό και στη νέα συνθήκη πάνω μας, δεν έχει να κάνει. Θα αντιμετωπίσουμε πάλι το ποδόσφαιρο με αυτή την... και τον αθλητισμό γενικότερα με αυτή τη διάθεση, με αυτή την προσέγγιση και φυσικά θα κουβαλήσουμε όλο το ρεύμα του λόγου επειδή με τη θεματολογία, με τις έρευνες θα τις επανακάψουμε τα τελευταία χρόνια. Εκεί είχαμε καθιερωθεί ερευνητικά εδώ στη συνείδηση του κόσμου. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, όλα τα κλεισό, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως αυτό. Ειλικρινά και δεν το... Εντάξει, δεν έχω καμία... Έτσι, δεν έχω καλά κέρδος περιπίνου στο να αναφέρουμε το πόσο ωραία έχω περάσει ειλικρινά. Και σας είπα το λόγο πώς προσμετριέται εντός μου η απόλαυση ή το να είσαι ξεκούραστος. Αυτό το να μην σκέφτεσαι όχι, τι έχω να πω αύριο στην εκπομπή, πώς θα το πω, το ένα το άλλο, τι θα αντιμετωπίσω, θα με πάρουν, θα κοντραριστώ, θα. Η εκπομπή ήταν αυτό το διωράκι. Ωπίζε ρε μεγάλε, άρα αποκαλύπτεις ότι ερχόσαι ένα δίωρο και μετά ήσουν ένα γιάχμα. Όχι, ότι ήταν αυτό το δίωρο και μετά δεν... Μόνο για ένα καλό σκοπό αν βρίσκα κανένα θεματάκι αυτό και να είχα επικοινωνία με τον κόσμο, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ξεκούραση και ενδεχομένως πολλές φορές και σε πολλά πράγματα που κάνω στη ζωή μου. Επιλέγω μιας και έχουμε τόσες πολλές προτάσεις. Απλά με την έννοια ότι προτιμότερο είναι να παίρνεις και λιγότερα, αλλά να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να μην θύρεσαι ψυχολογικά, μην τα φας μετά, ας πούμε, στο αδερφό μου που είναι ψυχίατρος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Πολύ ωραία, καλά. Εγώ εντάξει έπαιρνα ρεά και πού ρε παιδί μου, ναι. Αλλά ακούω καθημερινά. Πάνω από τη μισή εκπομπή, τι θέλω να πω, η εκπομπή θα λέγεται πάλι λόγο επειδή θα αλλάξει και θα αλλάξει λίγο όνομα έτσι να κάνει θα αλλάξει, ένα... Οπότε πάει το λόγο επειδή. Ναι, ένα ρετούς, το λόγο επειδή σαν εκπομπή, αλλά η σελίδα εδώ κανονικά. Ναι, άξι σελίδα, εντάξει το ραδιοφωνικό, τη σελίδα τη βλέπουν, την παρακολουθούν, σχολιάζουν. Ναι. Τι θέλω να πω, ο Λευτέρης να σταματήσει το εμπάργκο και από Δευτέρα πρωί να ξεκινήσει να εξηγεί το 9. Ναι. Μήπως να κάνουμε μία εκπομπή μόνο για το 9 κάθε μέρα. Ναι, για το 9. Ναι. Εντάξει. Όλες, πώς ήταν οι 50 αποχρώσεις του γκρι. Ναι, είναι οι 50 πολλαπλασιασμοί το 9. Τι θέλω, θα πας πρωί ή βράδυ? Προς το πρωί θα είμαι, προς το πρωί. Προς το πρωί. Κοντά θα είμαι, κοντά στα εργασιακά, εδώ θα είμαι. Με το μόχθο, ναι, δεν γίνεται ναι. Να αφήσουμε το μόχθο. Να κάνω μια πρόβλεψη. Κάνε, δεν θα απαντήσω. Δεν πειράζει. Ναι. Να κλαμά 10-12. Δεν θα απαντήσω, είπα. Έγινε. Με σχόλιο. Φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε, τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσάω. Να μην ξεχάσω βέβαια ότι η σκυτάλη που παραλάβαμε ήταν από τον Μάριο Σλαμά πριν από εμένα το 2014 όταν ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο προηγούμενος πάρα πολύ πρωινός ήταν ο Μάριος. Και υπήρχε παρακαταθήκη κόσμος του Μάριου. Φίλοι με τους οποίους νομίζω ότι συμπλέψαμε κιόλας όσον αφορά το θέμα της αισθητικής σε αρκετά κομμάτια και της διάθεσης και της προσέγγισης και είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάτμαν, έλα Μπάτμαν. Έλα παλικάρι μου, έλα αγόρι μου. Έλα, έχω κάτι κούτσουρα στη φωτιά να πούμε. Η Έλενα πού είναι, η Έλενα. Η Έλενα δεν είναι... Έλα ρε, ουφούρνα ρε σήμα. Σε κατάλαβα ρε, σε κατάλαβα ρε από τη σημαίνε, σε κατάλαβα. Ακούς. Πού είναι ο Δημήτρης από τη Βέρεια να βγει? Έλα μου ντε, δεν πρέπει πού να... Πού είναι, άμα δεν βγει τι, δεν τελειώνει η εκπομπή. Δεν φεύγεις από εκεί, από χίδακαν, θα έρθουμε στα στούντιο. Χωρίς... Να έρθει πρώτα ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Χωρίς, μα με το Ζέπελιν θα αποχωρήσουμε, χωρίς... Ναι, δεν γίνεται. Ήθελα να σε πω, ναι. Πρέπει να βγει ο Μερκούρης για μια τελευταία... Εμφάνιση, δεν γίνεται. Ο Μερκούρης μας στιγμάτισε. Έλα μου, ντε. Πρέπει μια τελευταία παράσταση. Ακόμη κάπου θα γλεντοκοπάει σε κανένα λάκκωμα. Σε κανένα λάκκωμα. Τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη, πως λέω. Να σε χειροκροτήσουν όλοι. Έτσι. Τα πλήθη μάγιωσε και πάλι. Άντε κλείνω, κάνουν τα Ντόναλτς. Έτσι, να τα μιλάει μια ελίτη τώρα νότι. Αυτοί οι μεγάλοι ποιητές, ας πούμε, της χώρας μας. Μνημόνευσε ο φίλος μας ο Φουρνάρης.
Καλημερίζω τον τον φίλο μου τον Κωστή από Αθήνα. Μπάμπη, γεια σου, τα είχαμε πει εκεί που τα είχαμε πει δυστυχώς, αλλά τα είπαμε ευτυχώς. Και αν δεν σε ακούω, λέει, από οικοδομή, θα σε ακούω μπροστά στο AutoCAD. Καλή συνέχεια. Στο πρόγραμμα που φτιάχνει τις οικοδομές, βεβαίως, βεβαίως. Είπαμε στην Αθήνα, μεγάλος ο χρωματικότης, γιατί ο κόσμος για να πάει στη δουλειά θέλει 2 ώρες. Οπότε 8 να δουλέπεις, 5.30-6 ξυπνάς. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Ραντίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, φιλαραγγί? Είμαστε πολύ καλά και όχι και πολύ καλά. Και τα δύο, ανάμεικτα συναισθήματα. Γιατί έτσι? Γιατί σταματάμε το λόγο επειδή. Σταματάς το λόγο επειδή? Τώρα το πήρα χαμπάρι. Α, ναι, δεν το άκουσα. Ναι, μα για αυτό λέμε ευχαριστώ και τέτοια. Σταματάει το 6-8. Σταματάει το 6-8, πηγαίνουμε σε άλλη ζώνη. Εδώ θα παραμείνουμε, στο Λίμπερο. Σε τι ζώνη θα είσαι, δηλαδή? Θα το αποκαλύψει ο διευθυντής του σταθμού. Είπε 3 η ώρα να το κάνει τα αποκαλυπτήρια, ας πούμε. Οπότε το κρατάω λίγο έτσι. Και 6-8 ποιος θα είναι, ρε φίλε? Μπορεί και κανένας. Μπορεί και να μην έχουμε πρόγραμμα στο 6-8. Δεν ξέρω. Μα το κάνετε αυτό, ρε. Δεν ξέρω. Θα τα μάθετε όλα στις 3 η ώρα. Στις 3 η ώρα. Τα πάντα. Μάλιστα, ρε Πάπη, όχι, ρε. Άμα, όχι. Παιδιά, άμα είναι έτσι, εγώ να ζητήσω επαναφορά, ας πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, τι θέλει ο αγόρας τώρα, να περάσουμε από εκεί να κάνουμε καμιά διαμαρτυρία? Έτσι, με τα παπάκια. Με τα παπάκια έξω, 3 η ώρα, της λέω το σοφού. Να μην κοιμηθεί ο Μπάμπης ποτέ, ξέρεις. τώρα άνοιξες, τώρα άνοιξες. Τώρα, μόλις άνοιξα, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Α, ναι, άρχισε γιατί... και πήρα τηλέφωνο βασικά, δηλαδή άρχισε και άκλεισα. Ναι, γιατί σε μνημόνευσε και ο κόσμος εδώ, ο ένας χαιρετάει τον άλλον, αντί να χαιρετάνε εμένα, τους ακροατές, ο ένας χαιρετάει τον άλλον και σε μνημόνευσαν, ας πούμε, πριν. Γι' αυτό, ρε φίλε, δεν θα, εντάξει, δηλαδή φωνές τόσα χρόνια να πούμε γνωστές εδώ πέρα, θα γνωριζόμαστε. Ναι, είναι καθημερινότητα, ότι πώς θα πάω στο γραφείο, ξέρω εγώ στη δουλειά και θα χαιρετήσω στον δρόμο τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε. Έτσι και εδώ, ήξερες ότι το πρωί θα μιλήσει ο τάδε και θα πούμε αυτά. Ξέρω εγώ, ήταν έτσι μια οικειότητα που αναπτύχθηκε. Πολύ σπουδαία, πολύ συγκλονιστική. Δεν την περίμενα να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, είναι η μοναδική ώρα που έχω. Είναι ώρα ακροατό πραγματικά, ας πούμε, και έχουμε επαφή μεταξύ μας όλοι. Έτσι. Ναι, και το ελεύθερο να πούμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε. Και το ελεύθερο να πούμε ό,τι θέλουμε. Και το κυριότερο, πάντα σε κόσμια πλαίσια. Ελάχιστες φορές βρέθηκα σε δύσκολη θέση από λεγόμενα ακροατό και θα γίνει και αυτό, ρε παιδί μου, μέσα στα 5 χρόνια. Θα γίνει. Πολύ ελάχιστες φορές, δηλαδή, να δυσκολευτώ. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Δηλαδή και ο κόσμος αντιλήφθηκε, ας πούμε, το πώς πρέπει να κινούμαστε, ας πούμε. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ποιο να χαιρετήσω, δεν ξέρω πρώτα, έτσι. Αλλά σίγουρα θα χαιρετήσω, θα ξεκινήσω από Φευγάτο, Top Gun, Αριανή που πολλές φορές με εκνεύριζαν. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτό είναι το σπουδαίο για εμένα. Έτσι, να χαιρετήσω Πάφη, να χαιρετήσω Λευτέρη, όλα τα κορίτσια που είχες εκεί πέρα κατά περιόδους. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Έλενα, Χριστίνα. Κίκη, Μέρη, Κατερίνα. Κατερίνα, ναι, Μέρη. Έχουν περάσει. Έλενα, βέβαια. Κόσμος. Πολίνα, όταν ξεκινήσαμε με την Πολίνα. Την Πολίνα, μαζί. Γιατί ξεκινήσαμε την Πολίνα, έτσι. Ναι, αλλά, ναι, ναι. Το λέμε κιόλας. Μαγικό δίδυμο. Μαγικό δίδυμο. Ναι, ναι. Το Ρόντο. Το Ρόντο, πού είναι, που... πρέπει να βγει, τι, κοιμάται. Πρέπει να βγει, δεν το ξέρει το Ρόντο, γι' αυτό. Δεν το ξέρει, αλλά φωνή χαρακτηριστική, έτσι. Ποιητική διάθεση πολλές φορές. Βεβαίως. Ξεχνάω σίγουρα πολλούς, αλλά θα ήθελα όλους να τους στείλω τους χαιρετισμούς και τις ευχές μου, να έχουν υγεία πάρα πολλά. Το κυριότερο, το κυριότερο. Και κάνε κάτι, πες το Ζαγόρα, ο κόσμος δεν θέλει να φύγω, θέλει να μείνω εδώ πέρα. Αυτά που είπε ο Αράου, θα βάλουμε όλοι από 5 ευρώ. τον Αράου, τον φίλο, τον Αράου. Βέβαια, έτσι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Μπαμπίνο, εντάξει, αν είσαι σε προεδρική ζώνη, σίγουρα θα σε ακούω. Ναι, ναι. Έτσι. Φιλιά. Επομένως θα τα λέμε. Παίξτε και το, για τελευταία φορά να ακούσω το...
το Σαββατοκύριακο, γιατί έχετε Σαββατοκύριακο και δεν τα άκουσα. Αμα, ναι, ωραία. Με αυτό φεύγουμε, για διάλειμμα. Με αυτό φεύγουμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, το σήμα κατά τεθέν της Παρασκευούλας. Να ζητήσω ένα μικρό συγγνώμη από τις γραμμούλες που είναι σε αναμονή. Πρέπει να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ο κόσμος παίρνει και αποχαιρετάει ο ίδιος άλλο τον κόσμο. Είναι πολύ μαγικό, πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Στο τελευταίο λόγο επειδή για αυτήν την ώρα, για το 6-8. Στο τελευταίο λόγο επειδή με αυτήν τη μόρφη. Καθότι για όσους ανοίξανε τώρα τους δέκτες, μεταφερόμαστε, μετακομίζουμε και εμείς. Μετακομίσαμε από τον έκτο στον τρίτο σταθμό. Θα μετακομίσει και η εκπομπή σε μία άλλη ώρα. 3 η ώρα το μεσημέρι, ο Γιώργος Ζαγόρας θα ανακοινώσει το καινούργιο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Έχουμε και το διάγγελμα του φίλου μας του Πάφη. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά, να παίρνει ακροατής τηλέφωνο άλλο ακροατή να μου στέλνει ηχητικό και εγώ να το μεταδίδω από την εκπομπή. Από τις καινοτομίες. Λοιπόν, τι μας είπε ο φίλος μας ο Πάφη, ο οποίος συνεργάτης και αυτός στην εκπομπή, στον ρεπόρτερ της εκπομπής. Στο... Έλα, ακούς Παφούλια. Να, στο φουρνάρι. Ναι, κύριε. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Κάνε την αφιέρωσή σου στον Πάφη που θα κάνει τελευταία, εκπομπή σήμερα. Κάνε την αφιέρωσή σου. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάμπη, για όλα, ναι. Και σας ευχαριστούμε με την καλή καρδιά μου που κάνει την τελευταία εκπομπή. Ναι. Σου εύχομαι καλό παράδεισο, με υγεία να έχουμε. Ναι. Αναθεμάτων. Και τι άλλο. Αυτό, τα είπες όλα, να είσαι, αντεκλείσαι. Τι καλό παράδεισο, ρε, θα μας τρελάνει. Εντάξει, καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο διαζώσεις, δηλαδή. Να είναι η ζωή μας ένας ωραίος παράδεισος αυτό που ζούμε. Ένας μικρός κήπος εις Εδέμ. Εντάξει, έτσι το δέχομαι και το αντιλαμβάνομαι. Καλημερίζω την φίλη μας τη Μαρία. Ρε Μπάμπη, τι θα ακούμε δηλαδή εμείς τα πάρα πολύ πρωί πριν το σχολείο? Δεν είναι μαθήτρια, είναι δασκάλα. Έσχος, λέει, σε πρωινή τηλεόραση θα με ρίξεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρύσα μου. Τι κάνεις, πουλάκι μου? Καλά είμαι. Είσαι καλά, μπράβο. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Και εσύ, καλή σταδιοδρομία στα μαθήματά σου. Και τα Χριστούγεννα θα έρθεις να μας πεις τα κάλαντα, ε. Ναι. Θα ετοιμάζω από τώρα, μαζεύω λεφτά για να σου δώσω. Θα έρθω σίγουρα. Σίγουρα, βέβαια, σε περιμένει εδώ, ξέρεις πόσος κόσμος σε περιμένει. Έχεις οπαδούς, κοινό. Επειδή μάθαμε ότι θέλατε την τελευταία καλημέρα, πήραμε να την πούμε, κύριε. Έτσι, πόβο, εντάξει, με έχεις κάνει σήμερα κουρέλι, με έχεις κάνει. Με την καλή έννοια, Έλα, όλα καλά, όλα φιλιά, καλά. Φιλιά, να τη χαίρεσαι, ρε, να τη χαίρεσαι. Τσάω. Χρύσα μας, να πούμε τραγουδάκια, θα φτιάξω κάποτε. Να φτιάξω και ένα παιδικό δίσκο και θα είναι πρώτη συνεργάτηδα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλησπέρα, παπί. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή λένε οι υπόλοιποι, αν δεν ήταν αυτό το 6-8, εμείς πώς θα γνωριζόμασταν? Σωστό. Έτσι. Όντως, δηλαδή μας κρατούσε στην τροφιά μέχρι να τελειώσουμε συνήθως. Εσύ ήσουνα, ναι, εσύ ήσουνα ο βίος ο αντίθετος, ερχόσουνα από το βράδυ. Ναι. Από το βράδυ. Πόσες φορές έχεις δει εδώ τα μούτρα μου Δευτέρα πρωί? Ας τα αφήσουμε ασχολή αυτό. Ειδικά μετά πολλά. Γιατί να πω, ο φίλος μας ο Γιάννης ήταν για αρκετά χρόνια φύλακας εδώ στο κτίριο και συνήθως τον αντάμωνα κάποιες Δευτέρες μετά από Σαββατοκύριακο, αυτά τέτοια. Έτσι έβλεπε. Έβλεπε το κανονικό λόγο επειδή behind the scenes. Καλή σου τύχη στην καινούργια σου ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και ελπίζω θα είσαι πιο ξεκούραστος τώρα. Δεν θα έχουμε, θα είσαι σε πιο
σε καλύτερη κατάσταση. Ξέστη, τώρα τι κίνδυνος υπάρχει. Να βγαίνω καμιά βόλτα το βράδυ. Το κενό, να μπράβο. Το κενό που θα περνάει μέχρι να βγει η εκπομπή. Πολύ λίγο συνάδελφος. Τώρα αυτό το κενό πρώτα καλύβεται. Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Μάλιστα, θα το βρούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ, γεια σου. Φιλιά. Να παρασυρθούμε, να βγούμε καμιά βόλτα. Τώρα, ας πούμε, το να βγω έξω καθημερινή ήταν απαγορευτικό, μόνο όταν είχαμε καμία εμφάνιση. Γιατί, εντάξει, ξυπνάμε το πρωί, τώρα, εντάξει, το 8, το τέτοιο θα φαίνεται. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Παβή. Καλώς το να. Άντε, από τις 5 και 4 εδώ Ελβετίας, 6 και 4... Ελβετίας. Όχι, Ελλάδος. Ναι. Που άνοιξες από το πρώτο που πήρε εκεί πέρα, προσπαθάμε να βγάλουμε. Είδε, τι ακούω, ρε. Ναι. Αυτό που ακούς, αλήθεια είναι. Σταματάμε το 6-8, μεταφερόμαστε. Αερομεταφερόμενοι. Δε μου λες, ναι, κάπου τι που σου είχα πει εγώ, θυμάσαι, δεν σου είχα πει. Τι μου είχες πει. Λέει, γιατί δεν τα θυμάσαι, γι' αυτό να βάλουμε ένα πολλά λάθη. Να βάλουμε ένα 5€, είχες πει. Κι άλλα ήταν, κι άλλα. Εγώ αυτό κράτησα. Αυτό κράτησα. Εσύ ένα πράγμα που δεν μπορεί να καταλάβεις. Ναι. Εσύ τους εχθρούς σου τους γνωρίζεις, αλλά δεν γνωρίζεις τους φίλους σου. Κι άμα δεν κατάλαβες, θα του καταλάβεις. Τους φίλους μου τους ξέρω, τους ακούω τώρα, τους φίλους μου. Λάθος είσαι. Λάθος λες. Μέχρι. Τους εχθρούς τους ξέρεις. Αυτοί που σε κάνουν το φίλο δεν τους ξέρεις. Άλλο να με κάνουν κι άλλο να είναι. Νομίζω κανείς δεν μου κάνει το φίλο. Όσοι καλημέρα είναι... τότε. Βέβαια έτσι είναι. Όσοι είναι γύρω μας είναι φίλοι. Είναι φίλοι. Ποιοι είναι. Όλοι. Λάθος είσαι. Μάλιστα. Ο καθένας, κοίταξε, που κάνει το φίλο από μπροστά, mm-hmm, από πίσω... Σε σκάβουνε. Αμάν, έτσι. Αφού στον ψεύτικο δουλειά, φιλία δεν υπάρχει. Τα λέει το τραγούδι. Δεν μου λες. Ναι. Καλά, εσύ τώρα το πήρες χαπάρι αυτό. Όχι. Εδώ, άμα είσαι ένα γνωστό σε ένα καφενείο. Ναι. Και δεν πας μια φορά και πας σε ένα άλλο καφενείο. Ναι. Σε κράζουν, ρε, μετά. Άξι, αυτά δεν τα ξέρεις αυτά. Πού να τα ξέρω. Τα λέω εγώ πάλι συνέχεια. Είσαι περπατημένος, είσαι μιας ηλικίας μεγαλύτερης. Η παροιμία ξέρεις τι λέει. Ποια είναι, ποια είναι. Άκουγε γέρο συμβουλή, ναι, και παιδεμένο γνώση. Εσύ ούτε γέρος είσαι, ούτε και παιδεμένος είσαι. Εννοείται. Και δεν καταλαβαίνεις, ρε. Τι να κάνω, προτιμώ την αφέλεια. Ο Κουρνάρης βγήκε τώρα να σε πουλήσει. Παλαμούτι σε πουλήσει. Ανάτος ο φαρτός. 50 φορές βγήκε. Πες τα αυτά, αυτός που με έκανε το φίλο. 50 φορές βγήκε. Και προχτές είχε πει, ναι, ήθελα να πάρω τηλέφωνο και δεν προλαμβάνει, δεν με βγάλεις. Λοιπόν, λέει, στο στρατό ήτανε, λέει, Φουρνάρης. Στο στρατό δεν υπάρχουν Φουρνάρης. Από έξω οι πολίτες έρχονταν έτσι το βίσμα. Και πιάναν τη σκούρα. Και άμα ξέρει αυτός να κάνει κουραμάνα, θα γίνω εγώ ψωμί σημαίνω. Μη κουκουρεύετε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Και βγαίνει 10 φορές και καρκαρίζει εκεί πέρα. Στο καψιμί και τέτοια εκεί. Ήταν και κουρνάριζε. Έτσι, τέτοια ώρα που ξυπνάει, φυσικά θα κακαρίζει. Εννοείται. Ύστερα και ο άλλος που βγήκε το πρωί από την Αθήνα. Ναι. Το παλικάρι αυτό, ο ΑΕΚΣΙΣ, είπε για το ποιος πήρε τα πιο πολλά πρωταθλήματα και δεν ξέρω τι. Αυτός δεν τα σηκώνει το καράβι και οι τρεις. Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήταν πάνω σε εκείνο το καράβι. Έτσι. Τα ξέχασε, τι να κάνουμε. Μέχρι. Από τον ΠΑΟΚ της προάλλης πότε τα... Πρωτού πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το τάπελ που πήρε. Τι είχε κάνει αυτός, τα ξέχασε. Ναι, τα ξέχασε, δεν τα λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Και όταν μπήκε μέσα, άκου, και προχτές που μπήκε μέσα, που είχε τον αγώνα με τον διαιτητή αυτόν τον Ελβετό, τον Ελβετό
Δεν μπήκε σε άλλο καμαρίνι μπήκε. Γιατί το μίλησε ο Ελβετός, τα λέει εδώ πέρα, γιατί το μίλησε στα γαλλικά. Του είπε κάποια γαλλικά, ναι. Γιατί δεν ήξερε γερμανικά. Του είπε κάποια γαλλικά. Αλλά μπήκε με δυο μπράβους μπήκε. Δεν ήξερε γερμανικά. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό δεν ξέρει ο Ελβετός. Ναι. Ελβετός 4-6 γλώσσες του μιλάει, μην υποβάσει. Μάλιστα. Ωραία, πρέπει να ανοίξω που, και το ποστήρι. Τις χειράβες που μας αμολάνε, δεν τις πιστεύουμε. Δε. Τώρα, εσύ, για να πότε, τι ώρα κάνεις θα πρόγραμμα. Θα τα πει ο Ζαγόρας το μεσημέρι. Γιατί εσύ δεν τα ξέρεις. Δεν μπορώ να τα πούμε, είπα να μην τα πω, να το κρατήσω λίγο έτσι μυστήριο. Μπα. Ναι. Αλλά θα είμαστε, στα κοντά θα είμαστε, δεν θα χαθούμε. Εδώ θα είμαστε. Ξυπνητή, μάχημη και δυνατή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ προχτές σε είπα κάτι πάλι σε το... Ξεχνάω. Αυτά τα μυρίζουμε εγώ από καμιά φορά τα λένε. Αφού είσαι παλιά καραβάνα. Είμαστε εμείς παλιές καραβάνες. Έτσι. Θέλω να μου φιλήσεις την κυρία Μαρίκα. Σήμερα να μην κάνει πίτα για την φίλη του Δότης. Πίτα μην κάνει. Εντάξει, κάνει πίτες. Έγινε. Σ' αγαπώ. Φιλιά. Φιλιά. Χαιρετά όλη την παρέα. Όλη την παρέα. Τώρα κάναμε τις πλάκες μας, κάναμε τέτοια αυτά. Να μην τα ξεχάσουμε. Να ξέρεις αγαπάνε όλοι. Να ξέρεις αγαπάνε όλοι και σε γουστάρανε. Και να, κοίταξε, ναι. Και να υποστηρίξουμε και το Λίμπερο. Βέβαια. Μας δίνει ψωμάκι. Ναι, κοίταξε. Εννοείται. Είπαμε. Η δουλειά, και η πλάκα. Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Το πιλασικό πλάκα, άμα θέλει να αλλάξει... Ακριβώς αυτό. Ή να αλλάξει η παραλία. Έτσι, να σε καλά. Να πάει τα μπουγαλάκια του και να πάει σε άλλη παραλία. Δεν θα συναχωρηθούμε κιόλας. Όχι, βέβαια, εννοείται. Έγινε, άλλο. Σε φιλούμε. Και... Θα τα πούμε σύντομα. Καλή επιτυχία. Να σε καλά. Φιλιά. Λοιπόν, πάω να ανοίξω τον Κωστή και έρχομαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Κάνε τα κλειδιά απ' έξω, ρε Μπάμπη. Θα περιμένω μια ώρα. Δεν θα ανοίξω. Έπρεπε να έχω αυτό, το έχω ξαναπεί σαν τα χωριά που ανοίγεις από με το σύρτη τις πόρτες. Το κλειδί κάτω από το πατάκι και τέτοια. Τέλος πάντων. Τι λέει, ανοίγω το Facebook πρωί, βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν πάμε στην Αμερική, στο Λίμπερο θα μείνουμε. Εγώ ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα σε πούνε αχ Μπάμπη πλάκα σε κάναμε. Ναι, με ξέρεις τι, έχουμε μια αλλαγή, είσαι καλά, εντάξει. Πας πέντε η ώρα. Ναι, είπαμε να το κάνουμε, να κάνουμε ένα 2-4-6. Τελικά, ναι, τέτοιο φάρος. Καλά, αυτό θα ήταν πανηγύρι. Εμείς ακούμε την εκπομπή από εδώ που ήταν 3 ώρες, 6-9. 6-9 τη δεύτερη σεζόν ήταν αυτό. 6-9 και 9-10 μετά έκανε ο Γιώργος Συρίγος, νομίζω, με την αποστολή. Μια ώρα, ναι. Μύθι. Ωραία, επειδή περάσαμε ωραίες στιγμές. Έτσι, εννοείται. Εγώ δεν ξεχάσω πρώτα το φίλο από το καζίνο. Ναι, και αυτός μυθική μορφή. Ναι, που έπεσε τα πινακίδες τρακαρισμένων αυτοκινήτων. Ναι, μεγάλο... Ταλέντο που εμφανίστηκε στην εκπομπή. Ναι, ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Μπορεί να κονόμησε, τελικά μπορεί να κονόμησε και να έφυγε. Μπορεί. Τον Άγγελο δεν θα ξεχάσει ποτέ. Έτσι, που είναι, όπως είπα, άλλος μπορεί να πήγε γυμνάσιο, λύκειο, τόσα χρόνια που περάσανε. Φαντάζομαι να πήγε. Αν μας ακούει, τον παρακαλώ πάρα πολύ, αν ακούει ο πατέρας του, κάπως να τον... Αν ακούει η δασκάλα του, θέλουμε να επικοινωνήσει μαζί μας, εννοείται. Πολλά πράγματα, άρεσε, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν. Άθλου τραγουδούσε, μια ζωή, ρε φίλε. Έτσι. Νομίζω ότι όλοι συμβάλαμε, δηλαδή δεν ήταν μόνο δικό μου το λιθαράκι.
Ναι. Είχε ξεκινήσει με τις έρευνες, ναι. Τα κορίτσια που ερχόντουσαν τότε, είχε χαβαλέ. Και αλλάξαμε πολλές, αλλάξαμε πολλές, έτσι, πώς το λένε, τα τάσεις στην εκπομπή και πολλές... Ναι. Βουγιούκα, βουγιούκα πρέπει αλλά, να... Εντάξει, ιδιαίτερη μνήμα. Όπως την έλεγε ο... Βουγιούκα πρέπει να κοιμάται τώρα, δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Πρέπει να κοιμάται, αλλιώς θα... Χθες που κάνανε τα παιδιά το ίδιο πράγμα, το βράδυ ο Μοσχοβίτης με τον Παπαδόπουλο, βουγιούκα σχολίασε. Α, ναι, βραδινή. Εκεί τώρα στην Κύπρο ξυπνάνε πιο αργά, κατάλαβες. Την γλίτωσαν, φύγανε. Στην Κύπρο ακόμα μπάνιο κάνουν. Ναι, έτσι, 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 έτσι. Μάλιστα, ωραία, και εγώ. Τι να πούμε, εντάξει, δεν χανόμαστε, αυτό θα πούμε. Εντάξει, δεν το παίρνουμε τώρα και φέρουμε και βάρος. Εδώ θα είμαστε. Απλά, εντάξει, ήταν κάποιες στιγμές πολύ ωραίες. Κουβαλάμε παρακαταθήκη, κουβαλάμε περιουσία. Φτιάξαμε μπογαλάκι, φτιάξαμε στο 6-8. Το οποίο θα το κουβαλήσουμε, ας πούμε, όπου πάμε. Ό,τι ώρα. Απλά, ρε Μπάμπη, τώρα σκέψου το καλά, γιατί τώρα δεν συνοχλείσαι κανένας. Τώρα πας, θα πας άλλη ώρα. Αυτό είναι, ναι, τώρα εδώ είχαμε το καταλόγιστο. Είναι η αλήθεια, είναι ένα, είναι, είναι ένα βάρος. Είναι ένα βάρος, μην νομίζεις. Τώρα είχαμε το καταλόγιστο, 6-8, εντάξει, ό,τι και να πεις. Μια χαρά. Περίξει, μια νωρίς, άστο, εντάξει. Άστο το παιδί, ναι, ναι, άστο, δεν ξέρει, δεν ξέρει το παιδί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, φιλιά, φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ποιος ξεφυσάει? Μαύρη Παρασκευή είναι σήμερα. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή. Πλάκα μας κάνεις, ρε Μπάμπη, τώρα. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Το φίλο σου. Εντάξει, δεν χανόμαστε τώρα. Δεν φεύγουμε, δεν πήραμε τα καράβια να πάμε στην Αμερική. Όχι ρε σύρε, όχι ρε σύρε τώρα. Πλάκα μας κάνεις. Περιμέναμε πώς και πώς να πάει 6 ώρα. Και καπάκι δηλαδή τώρα εσύ θα ξυπνάς 8 και 9 η ώρα το πρωί. αυτό δεν θέλετε. Θα μπαίνει σε λεωφορεία που θα είναι γεμάτο κόσμο. Έτσι, θα περιμένω στη στάση, θα αργώ, θα έχει κίνηση, έργα, τέτοια. Τι να, τουλάχιστον φεύγεις πρωταθλητής και αίτητος. Φευγάτε! Περίμενα να πάρει το πρωτάθλημα ο Πάο και να μας την κάνει. Κατάλαβες? Μη λες τέτοια, μη λες τέτοια. Κατάλαβες? Αυτό είναι. Πιστεύω όλοι οι καλοί παρέα που σ' ακούγαμε 6 με 8 να βρεθεί ένας καλός γραμματιζούμενος να κάνει μια επιστολή προς τη διεύθυνση και να παραμείνεις εκεί που είσαι. Να ξυπνάς 4.30-5 ώρα. Έτσι, κατάλαβα. Δεν είναι ότι μ' αγαπάτε, απλά θέλετε να με πάρετε μαζί σας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί τώρα πρέπει να αποδείξεις ότι σαν πρωταθλητής της πρωινής ζώνης, ναι, ξέρεις, κουβαλάς ένα βάρος. Είσαι τώρα, ξέρεις, σαν το Φερέιρα. Έφυγε ο Λουτσέσκου ξαφνικά. Πρέπει να αποδείξεις πράγματα. Θα αρχίσουν, Μπάμπη, γιατί δεν παίζει. Θα παίρνουν τηλέφωνο και θα λένε, Μπάμπη, γιατί δεν βγαίνει παφούλια. Πού είναι η Κατερίνα το Ηρακλάκι και που τη βγάζαμε σε θυματάκια. Να. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη φεύγεις, μη. Εδώ θα είμαστε. Πόνος το ζητάμε. Μείνε μαζί μας ρε, εδώ με τους πρωινούς. Έτσι, τελικά θα τα γυρίσω όλα, θα κάνω κατάληψη, θα έρχομαι, δεν γίνεται. Τώρα μετά από αυτό, ας πούμε, ναι, πώς θα φύγω να πούμε. Με τι, γι' αυτό αλλάξανε γραφεία, για να μην ξέρουμε πού πήγατε, για να μην έρθουμε τα κάνουμε όλα γιάπαλο εκεί. Έτσι, αυτό. Καλή δύναμη, φιλαράκι, ευχαριστούμε για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Και όλους αυτούς που σταθήκανε δίπλα μου, που σ' ακούγαμε. Καλή δύναμη να έχεις και αυτό το χιούμορ που έχεις και το χαμόγελο να συνεχίσει. Και χιούμορ, εντάξει, είσαι γουρλής, πήραμε πρωτάθλημα, κύπελα και του χρόνου τώρα ένα ευρωπαϊκό. Ωραία. Στη ζώνη που θα πας. Έγινε. Έγινε. Και πάντα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Το κυριότερο. Το μόνο, μη σου πω. Έτσι. Το μόνο, το κυριότερο. Είπαμε. Και καλό παράδεισο να έχουμε. Ξέρεις, στο όρος, όταν γιορτάζει κάποιος αυτά, δεν λένε χρόνια πολλά. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό παράδεισο. Ναι, ναι. Δηλαδή και κάνα πατερούλι, άμα βρεις και τα λοιπά. Δηλαδή, καλό παράδεισο. Είναι η καλύτερη ευχή μπορεί να. Μα είναι η καλύτερη ευχή μπορεί να είναι. Ναι, είναι η καλύτερη ευχή. Ακούγεται κάπως, ας πούμε, αλλά εντάξει, ναι. Μακάρι, μακάρι. Η αιώνια ζωή να είναι ευχάριστη, σαν την αυτή που ζούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ναι, δεν τη μάθαμε εδώ. Ποιο θα έχει αυτά. Έπρεπε να πάει η Μητρόπολη, έπρεπε να μας
να μας χορηγεί κανονικά. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Νάτος. Καλά, δεν το ξέρεις αυτό καλό παράδεισο, αφού το έχουμε ξαναπεί. Δεν το βουρά το θυμάμαι τώρα. Ναι. Αλλά ο παράδεισος ξεκινάει από εδώ και εσύ κάθε πρωί μας έκανες τη ζωή παράδεισο. Όχι, κατάλαβες. Τι ποιήση είναι αυτή, τι έχεις διαβάσει. Έτσι λένε οι πατέρες, με έδωσε έμπνευση. Τώρα που σε έφαγα, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και αναλαμβάνω γιατί μπράβο τον Ναράο, το κατάλαβε. Φουλωμένο γράμμα διαβάζει. Ναι. 6 με 8 τώρα που θα κάνω εγώ εκπομπή. Θα πάω το φούρνο εκεί γιατί δεν μπορώ να μεταφέρω το στούντιο εδώ. Θα πάω να χτίσω ένα φούρνο εκεί σε ένα Σαββατοκύριακο. Και θα βγάζω ψωμί και θα κάνω εκπομπή. Έχουμε σταλέ. Αλλά τώρα επειδή μιλάω σοβαρά εγώ, επειδή είμαι θύμος ο Αράου για αυτά που είπε, με έφυξε. Αυτό να ξέρεις θα τον κλείνω. Μην πάρεις τηλέφωνο, θα σε κλείνω. Πρώτος που θα κλείσω να είσαι. Θα έχω φραγή κλείσεων. Μόνο άμα με κάνεις το κεφάλι το που μου έχεις τάξει. Τότε θα ανοίξω για σένα γραμμές. Θα σε κλείνω να ξέρεις. Άμα παραγγείλει ένα ταψί, τη ρόπιτα. Ένα ταψί, ναι, που πήγαινα παλού και έφερε μπουγάτες και τέτοια από τα σέρας και εμένα δεν με έφερε καμιά μπουγάτσα να φάω. Ναι, τέτοιο. Τέλος πάντων, άντε ξανακλείνω μετά. Μην πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή μου 6-8. Θα πνιγούμε αυτά που ακούμε, δεν θα είμαστε. Κλείσε, Καραμπούλα, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Έλα, παπί. Έλα, αγόρι μου. Ένα τραγούδι θέλω να σου αφιερώσω. Για παράδειγμα. Μαζί με τον Μπάφι, το τρίτο όροφο σιωπή από την Γλυκερία. Όσον αφορά εκεί τον κύριο από το κουρασμένο παλικάρι από το Αράου που παίρνει τηλέφωνο την Ελβετία, είναι το Αράου που δεν ξέρω ούτε καν ξέρω πού είναι. Έχει τέτοιο τραγούδι Γλυκερία, τρίτο όροφο σιωπή. Ναι, λοιπόν. Και είναι και από τις αίρεσεις νομίζω η Γλυκερία, δεν ξέρω μπορεί να κάνω. Ναι, λέω κοντοχωριανή είναι, από το Άγιο Πνεύμα, εκεί δίπλα. Λοιπόν, ναι, τρίτος όροφος σιωπή. Λοιπόν, τώρα εκεί από το Αράου. Βάλω, το ακούσω. Να μάθει λίγο να ακούει ελληνικά, μήπως πάρουμε κάτι τέτοιο. Σταμάτα ρε, τώρα πρωί. Γιατί εγώ είπα ποια ομάδα ευνοείται περισσότερο. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχω ευνοηθεί. Σε κόβω. Πρόεδρο Μπάρλο δεν είχε κανεί. Γεια! Έτσι, γιατί πρέπει να πάμε καλά, πρέπει να κόψουμε και έναν Λευτέρη. Δεν γίνεται, να θυμηθούμε τρίτο. Τρίτος όροφος και ο ποιος. Έτσι ξεκινάει. Εντάξει, μάλιστα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Με αρβανιτάκι θα κλείσεις. Εδώ να μιλείς. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή. Καλά, με Μπατμανίδη θα κλείσω γιατί η μοναδική, εκπομπή, η μοναδική εκπομπή που έπαιζε τα τραγούδια μου ήταν η δική μου. Εννοείται. Λοιπόν, δεπεκτός του τον καλό παράδεισο, λέγαν και καλά στερνά. Αυτό τι ήταν πάλι, δεν το ήξερα. Οι γιαγιάδες το λένε αυτό. Στερνά. Σε αραβώνες, σε γάμους και τότε και τέτοια της εποχής του 50, 60, 70 μου καλά στερνά ρε παιδί μου, να έχετε ήσυχο μέχρι τα γυρατιά σου, να πάνε όλα ήσυχα. Στερνός, ο μετά, ξέρω εγώ, αυτό δεν σημαίνει ναι, το στερνό. Καλά τελειώματα ρε παιδί μου, το στυλ καλά τελειώματα. Αυτά να τα πεις στο Λιμνιό. Καλά στερνά. Δεν εμφανίστηκε ο Μιχάλης φίλε και έχω μια απορία, σύντοτε ο Λευτέρης. Νομίζω δεν κατάλαβα την τελευταία εκπομπή. Ναι, όχι, δεν το έχει. Αποσαφήνισε το λίγο. Εντάξει, όχι, το έχει καταλάβει. Μου αφιέρωσε τρίτο όροφο σιωπή. Αυτό το παίζει από πίσω, Γλυκερία. Αυτό τώρα κατάλαβε και τη μετακόμιση, κάτι τέτοιο. Λέει μάλλον. Εντάξει, σιγά-σιγά, από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο. Και να πάρουμε ακόμα μια γραμμούλα για να κάνουμε και το τελευταίο μα break. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, ναι. Sorry που ξαναπαίρνω, αλλά για τον Αράου. Υπάρχουν στο στρατό φούρνοι. Στο Λιτόχωρο είχαμε φούρνο. Ναι, αυτό λέει ότι πηγαίναν. Δεν έχει το κάθε στρατόπεδο φούρνο, ότι πήγαινε και έκανε απ' έξω. Έχει και εδώ ρε παιδί μου στα Διαβατά, έχει φούρνο. Εντάξει, προμηθεύονται όλα τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης. Ναι, του στρατού φούρνο. Ναι, αλλά εννοούσε ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει σε κάθε στρατόπεδο μέσα. Δεν υπάρχει κάθε στρατόπεδο, αλλά εγώ σε δύο στρατόπεδα που ήμουνα. Ναι. Το ένα είχε φούρνο μέσα και το άλλο δεν είχε φούρνο μέσα, το φέρανε από άλλο στρατόπεδο. Ναι, να σε στείλουμε, έχεις προϋπηρεσία να σε στείλουμε εκεί στη Σταυρούπολη να εργαστείς εδώ. Έτσι το φίλο μας. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε για την. Αντάντια. Για λοιπόν. Τρίτο όροφο σιωπή. Όχι, τι μεταχολική. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ για το φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο περίπου μισάωράκι, στο κουτσουρεμένο μισάωράκι μας, στο τελευταίο για αυτή την σειρά εκπομπών του Λόγο Επειδή στα πάρα πολύ πρωινά, 7-9 στην αρχή, 6-9 μετά, 6-8 τα τελευταία 3 χρόνια. Αερομεταφερόμαστε γιατί θα ακουγόμαστε πάλι στον αέρα. Χαχαχα, πόσα αστεία, ε! Αυτά ακούγατε πρωί-πρωί, ευτυχώς. Θα τα γλιτώσετε.
Καλημερίζω το φίλο μου το Σάβα. Να σε καλά ρε Μπάμπη για τα ωραία πρωινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζουμε τη φίλη μας τη Μαρία από την Αθήνα. Μας γράφει τι θα κάνουμε τώρα τα πρωινά. Με ποιον λέει θα ξυπνάμε. Θα σας αφήσω ηχογραφημένες εκπομπές. Για να πούμε και για την Αθήνα να πληροφορήσουμε, επειδή συγκεντρώνουμε πάρα πολύ κοινό αθηναϊκό στα κέντρα των αποφάσεων αύριο το βράδυ στο Ήλιον Πλας. Κοντρικτώνες εκεί λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Παντελεήμονα κάτω των Πατησίων. Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη, μετά από ένα χρόνο απουσίας ξανά ερχόμαστε να βάλουμε φωτιά στις νύχτες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γείτονος Εντριβανίσιος είμαι. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, σε παλικάρι μου, το εύχομαι. Καλές επιτυχίες στην καινούργια σου χώρα. Και να ενημερώσω για τον κύριο που είπε για τους φούρνους στρατιωτικούς. Ναι. Ο πατέρας μου δούλευε στο Αλατίνι, στον ΤΕΠΟ, στρατιωτικό φούρνο, και μετά, όπως είπες και εσύ, ήρθαν στα Διαβατά. Ναι. Έχει νεκρώσει εκείνο πλέον το παλιό, το Αλατίνι που λέγαμε. Κατάλαβες, κουραμάνα, κουραμάνα, ναι, ακούστε, ναι. Την κουραμάνα στο στρατό τη βγάζουν, δεν τη βγάζει ο Δημητράκης από το... Κατάλαβες. Και θέλω να πάω να το γνωρίσω αυτό το παλικάρι στην Ψηφία, γιατί είμαστε γειτονιά του. Τίποτα, πάρε μια βόλτα αφού περπατάς έτσι κι αλλιώς το πρωί. Περνούσα, αλλά βιαζόμουν, πήγαινα για την Κολέτη και λέω τώρα μα χωθώ εδώ μέσα, μετά θα πιαστούμε και θα συζητήσουμε, θα γνωριστούμε, θα πάω την ώρα. Έτσι. Θα πρέπει 8 η ώρα να είμαι κάτω. Αντί να φας μια τυρόπιτα. Έτσι. Αντί να φας μια τυρόπιτα, έφαγες την ώρα. Εντάξει, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Σου εύχομαι, υποψιάζουμε ποιες ώρες. Θα σε ακούσουμε πάλι. Καλές επιτυχίες να έχεις, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τη μαχητική Σταυρούπολη. Φιλιά, φιλιά, έτσι. Το Πάνθεον των Ηρώων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βόλο. Καλημέρα, σ' ακούω. Έτσι, έχεις ανοιχτό το ράδιο, κάνει λίγο εκεί κάτι στραφές. Ναι, τώρα το χαμήλωσα, Ζάκη, έτσι, αυτό. Έτσι, έτσι. Πήρα και εγώ να πω την καλημέρα μου. Τι κάνεις? Όλα καλά. Και να σου πω, ευχαριστούμε που μας κρατάς την τροφιά πρωινή. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για όλη την... Έχεις μια κατάρα, να ξέρεις, δεν πρόκειται να ξυπνήσεις 7 η ώρα. Από συνήθεια θα ξυπνάς όπως και εγώ. Καλά. Όταν δεν δουλεύω ξυπνάω βράδυ 4.30-5 ώρα το πρωί. Ναι, αυτό συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα, και στη δουλειά ξυπνάω κάτι 7 το πρωί, 7 παρά. Για να πού να θες κανένα μήνα μέχρι να το συνηθίσεις το βιολογικό ρολόι ότι κάτι άλλαξε. Ναι. Οπότε θα βρει κολακές και πιστεύω θα παίρνει και εσύ τηλέφωνο. Ναι, γεια σας και τέτοια. Πήρα να πω για την προηγούμενη εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήρα να πω για τον προηγούμενο, ήταν καλύτερος, ναι. Ωραίο θα ήταν αυτό. Καλά, εύκολα, ναι. Ωραία. Εγώ σε είχα στο πρόγραμμα να πάρω σήμερα. Ναι, έτσι. Άρα δεν κάνουμε αποχαιρετισμούς. Ήθελα να πω και εγώ στα προγνωστικά της παρέας, δεν ξέρω αν θα πάρει Χριστίνα. Δεν έχει πρωτάθλημα. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζει δεν έχει πρωτάθλημα. Δεν έχει ασχολήσει με τις ομάδες αυτές. Σωστά. Σωστά. Νικάρα, ρε, νικάρα. Υπάρχει πρωτάθλημα. Βέβαια, κανονικά. Ναι, εννοείται. Βέβαια χάσαμε το καλό το τηλεοπτικό. Ποιο? Γιατί ο φίλος μας ο Αχιλλέας έχει κάνει επανασπορά σε όλα τα γήπεδα της Μαγνησίας. Mm-hmm. Τι έχει κάνει? Και αναγκαστικά την Κυριακή θα παίξουμε στη... Έχουν κάνει επανασπορά σε όλα τα γήπεδα που μπορεί να παίξει πρωτάθλημα. Α, γι' αυτό ο Ολυμπιακός που έπαιζε προχθές, έβλεπα το μάτς στην τηλεόραση λίγο. Τι, ποιο γήπεδο ήταν? Πέθανε εκτός, όπου την Κυριακή νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει στο Αλκαζάρ και η Νίκη παίζει... Παίζει Νίκη Βόλου Καλαμάτα, γι' αυτό περίμενα την Χριστίνα να κάνουμε. Α, να βγει τότε να μας πει για την Καλαμάτα να πούμε. Έτσι. Στο Βόλο. Στο Βόλο. Όχι στο Βόλο, στην Άρση θα πάμε να παίξουμε. Στην Φιλιππούπολη. Μάλιστα, μάλιστα. Τη λέω, θα έχει κανονίσει όλα ωραία, που πρέπει. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά, καλούς δρομούς. Καλή σταδιοδρομία στην καινούργια εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι και θα τα λέμε και από το. Εντάξει. Και θα κάνουμε καμιά εξόρμηση στο Βόλο, εννοείται, μέσα στη χρονιά. Όλοι και κάτι. Να κατέβετε. Θα ανέβουμε εμείς. Έτσι, έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Έγινε, για χαρά. Γεια, τσαο. Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Νίκη Βόλου Καλαμάτα 05. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στα προγνωστικά της παρέας. Συζητάει ο κόσμος προγνωστικά, δεν έχει Super League. Και δεν έχουμε τι να δώσουμε. Δώσε κάτι. Θες να σου βρω ένα μάτσι να το πεις. Βρες μου κάτι. Να σου βρω κάτι από τη Μαλαισία, ας πούμε, ξέρω εγώ τι έχει σήμερα. Θα σου πω μια Βενεζουέλα. Ό,τι να είναι, ό,τι βρεις. Βενεζουέλα με Γκουαϊδό ή με Τσάβες. Είναι και αυτό το θέμα. Δυναμό Πουέρτο, Φουριά λέει Γκραν Βαλένσια. 10:30 στη Βενεζουέλα, σε κούτα τη βιζιό. Ποια είναι η μία ομάδα και ποια είναι η άλλη. Έλα μου, δεν ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. 2-1. 2-1, εντάξει, τελειώσαμε. Αυτό, αυτό. Τελειώσαμε. Τσιμέντο, τσιμέντο το σημείο. Τσιμέντο. Άγρε μπάμπι. Τι βρε παιδί μου. Αχ, να σου ευχηθώ και εγώ καλή αρχή στη νέα σου εκπομπούλα. Και να σου πω τι πάρα πολύ ωραία που ήταν όλα τα πρωινά που μας χάριζες. Που ξυπνούσα χωρίς να έχω δουλειά, χωρίς κανένα λόγο όπως και σήμερα. Ναι. Θα ξανακοιμηθώ μετά. Εντάξει, έτσι δείχνεις το δρόμο, δείχνεις το δρόμο. Γιατί και αν ξυπνήσαμε κάποτε θα κοιμηθούμε. Μεγάλες σοφίες της ζωής, έτσι. Ο μόνος λόγος που χαίρομαι είναι που κι εσύ θα κοιμηθείς λίγο σαν άνθρωπος. Εντάξει, θα δυσκολευτείς λίγο στην αρχή. Αλλά, θα ξυπνάω για να κάνω ρεπορτάζ. Ποιος είπε ότι θα κοιμάμαι. Όταν φαινομενικά φαίνεται ότι θα κοιμόμαστε, θα δουλεύουμε, κύριοι. Τι έτσι, έτσι. Τα σκορ ποιος θα τα βγάζει. Για να μην προκαλείς αυτούς που σ' ακούνε, που ξυπνάνε χαράματα. Μέσα μου πώς θα το αντέξω αυτό. Κουβαλάω. Πώς έλεγε το τραγούδι, τα βασανάκια του λαού, ποιος θα τα τραγουδήσει, έτσι. Τα ξυπνητήρια του λαού, ποιος θα τα υιοθετήσει. Τώρα τίποτα, του δημοσίου έγινε, του δημοσίου. Μπράβο, μπράβο. Πάρε κράξε με, δεν άκουσα κράξη μου από όλους. Έλα, φαστιεύομαι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, θα γλιτώσουμε κι εμείς από τα... από τα κουβαλήματα, από τα κουβαλήματα που το βάζεις αυτό στο στούντιο. Όχι, τι λες, όχι, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ, δεν με κουβαλούσες αφού ερχόμουν και να μην με ήθελες εγώ ερχόμουν. Και τι να κάνεις πρωί-πρωί, λοιπόν, να κοιμάσαι. Τα προγνωστικά της παρέας δεν θα... Δεν πεθαίνουν ποτέ. Δεν πεθαίνουν. Δεν θα έρθουν και στο νέο format. Έτσι. Ετοιμάσου τη μαγική σου σφαίρα. Εντάξει, να μοιράσουμε εκατομμύρια. Άντε, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Φτάνει τόσο. Κάθε 10 λεπτά μείναν ακόμα. Ξύπνησα από τις 6. Τώρα τα 10 λεπτά με φάγανε. Γιατί με ξύπνησες πρωί. Σε φιλούμε, σε φιλούμε. Σε αποχαιρετάει και ο λαός σου. Και ο λαός σου να ξέρεις. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Τσάω, 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 τσάω. Medium Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες επιτυχίες δώσαμε εδώ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ντάπη, εγώ είμαι. Ναι. Πες το φουρνάρι. Εγώ δεν είπα. Δεν υπήρχαν φούρνοι στο στρατό. Φούρνοι υπήρχαν, δουλεύανε πολίτες και λεγότανε αρτεργάτες, όπως είπε ο κύριος ο πρώτος που βγήκε, αυτός με έκανε όλα τα, είπε όλη την αλήθεια, πατέρας του που δούλευε στους φούρνους, λοιπόν. Φούρνους Ικαρίας μπορεί, ναι. Για, άκου τώρα κύριε φούρναρη, όταν είπε θα μας ψήσεις κατσίκι, είπα θα τα πληρώσω εγώ, όταν έρθω, θα πρωτού φάμε θα τα πληρώσουμε. Και μην φύγεις σήμερα, όχι κεφαλή θα μας έπιανες, όχι μουσκοροκεφαλή θα μας έπιανες. Μονολογιά. Και τρίκεις θα μας έπαινες και από το αεροδρόμιο και τις βλακίες θα τις σταματήσεις, γιατί δεν είσαι εντάξει. Λοιπόν, και για να πιάσω ο φούρνο σου, αφού ξέρεις από στρατό και έψινες εσύ ψωμιά, όπως είπε και ο κύριος άλλος, βγάλεις σήμερα κουραμάνα να τρελαθείς στο τάλιρο. Αλλά δεν είναι ο γάς. Άντε γεια. Άντε γεια. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπάβη την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έπρεπε ο κόσμος να το έχει καταλάβει ότι αυτή η εκπομπή έχει κάνει τον κύκλο της. Ναι. Σε αυτή την ώρα. Έτσι. Έχει εκπαιδεύσει όλους τους ανθρώπους των 6-8. Έτσι. Έχει βγάλει αστέρια. Έχει τελειώσει με θέματα πολιτικής, γαστρονομίας. Κάποια στιγμή και αθλητικά. Κάποια στιγμή έχουμε πει και αθλητικά εδώ, ναι, το ξέχασα. Είναι και αθλητικό ραδιόφωνο, αυτό μην το ξεχνάμε. Ναι. Έτσι. Έχει καλύψει όλα τα θέματα, έχει βγάλει απίστευτες προσωπικότητες στην επιφάνεια. Είναι καιρός τώρα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην αφάνεια, ναι, να βγουν. Τώρα θα είναι στις 10, 12, 12, 2, δεν έχει σημασία.
υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανακαλύψει μέσα το ταλέντο τους. Νομίζω ότι το ταλέντο αυτό θα βγει στις εκπομπές τις οποίες θα έχεις από εδώ και πέρα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σε άκουγαν μέχρι τώρα θα συνεχίζουν να σε ακούνε όσο μπορούν και όσο το επιτρέπει η ώρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά χωριέμαι για κάποιους που λόγω συνθήκων δεν θα μπορούν, γιατί ήταν αυτή η μετάβαση στην εργασία. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, κάπως θα ξεκλέβει κάποιος αν θέλει κάτι να ακούσει, αν θέλει να παρέμβει, αν θέλει να χαλαρώσει. Πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας και εμείς αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και στη νέα συνθήκη. Κάτι θα γίνει. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο. Τσάω, 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 τσάω. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Νικόλ. Καλημέρα, Μπάμπη, και καλή συνέχεια στη νέα σου ώρα. Άντε για να μην παραπονιέσαι το πολύ πρωινό ξύπνημα. Έτσι, ακριβώς αυτό είναι το νόημα. Κάθε μέρα γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Φτάνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στρατηγική κίνηση του Λίμπερο. Να σε πάει κι άλλη ώρα. Ναι, μεν στεναχωρηθήκαμε όλοι. Αλλά επειδή η ώρα είναι τέτοια. Όχι ότι ήταν η μικρή γκάμα των ακροατών, αλλά εγώ πιστεύω σε κάποια ώρα άλλη που ακούνε σίγουρα περισσότεροι θα διευρυνθεί. Εγώ πιστεύω ότι τα ταλέντα του πρωινού δεν θα ξεπεραστούν με τίποτα. Με τίποτα. Είναι η ώρα τέτοια, ρε φίλε. Ναι, δεν υπάρχει τώρα. Καλά πλάκα κάνεις. Αυτό ξεπακούεται. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Τώρα είπαμε, το μάρκετινγκ προχωράει. Εντάξει. Πρέπει κάποια αξία, χωρίς να θέλω να σε χαϊδέψω τα αρχιά και τρεις κατάρες να πούμε, πηγαίνοντας κάπου αλλού, όπου υπάρχει εκ των πραγμάτων μεγαλύτερη ακροματικότητα, θα φέρει και κάποια άλλη. Ας το αυτό, ξέχνα το. Και πάνω απ' όλα δεν κουστάρω και αυτό το μνημόσυνο που γίνεται. Ρεγαμότο και αυτά και τέτοια. Ναι, το εκλαμβάνω λίγο κάπως, χωρίς να θέλω να το παίξω. Τώρα, οι ακροατές, κατά καιρούς κάποιοι, είναι αξίες, απίστευτες. Και πάντα ορισμένοι από αυτούς, ο Παφούλιας, ο Λευτέρης, θέλουν και μια δεύτερη ανάγνωση σε αυτά που λένε. Λέει ο Παφούλιας, καλό παράδεισο, άκου τώρα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που σου είπε. Σε λέει, φεύγει από αυτή την ώρα και πάει σε πρωινάδικο. Τι υπάρχει εκεί, η παραδείση, που λέει η φαγητά. Καλά, εντάξει. Το πήγες τρίτο-τέταρτο επίπεδο. Μάλιστα. Έτσι, ρε, θέλουν μια δεύτερη ανάγνωση. Πού να τα σκεφτώ αυτά, το μυαλό μου δεν στροφάρει, δεν στροφάρει. Μάλιστα. Άκου τώρα, και πάνω απ' όλα, δηλαδή έχουμε να σε πιστώσουμε ότι χωρίς να το επιδιώξεις, και αυτό είναι θέμα αξίας, μας έχεις κάνει όλους μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη παρέα. Τώρα, πέρα από τις τέτοιες, γιατί οφείλω να ξεκαθαρίσω και λίγο τη θέση μου, εντάξει. Γιατί, εντάξει, λίγο σαν αιρετικός, έτσι, λογίστηκα, έτσι με χαρακτήριζαν οι τέλος πάντων οι συμπολίτες, καμία πρόθεση. Εντάξει. Έτσι, καλά, λοιπόν, αυτά είναι αντιληπτικά. Όχι, να το πω. Είμαστε οι περισσότεροι από εμάς είμαστε οικογενειάρχες, μεγαλώνουμε παιδιά. Εντάξει, εγώ προσωπικά δηλώνω ότι η οπαδική μου, ας πούμε, ενασχόληση και τοποθέτηση είναι ένα το δέκατη, πώς το λένε, προτεραιότητα στη ζωή μου. Καλά, αυτό είναι 1.000.000%. Τώρα από εκεί και πέρα, για το χαβαλέ της εκπομπής, για την οικονομία της εκπομπής, έπρεπε, ξέρω εγώ, να λέγονται κάποια πράγματα. Ποτέ, εσύ με ξέρεις και σαν άτομο, εντάξει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ποτέ δεν υπήρχε καμία διάθεση, ούτε να την παρατεθώ, ούτε να προσβάλλω κάποιον, ξέρω εγώ, ούτε να μειώσω, ούτε και, εντάξει. Λοιπόν. Οπότε είναι μεγάλη υπόθεση που και αυτή. Το αντιλαμβάνονται όλοι, ξεκάθαρα. Η παρεμβούλα να πούμε θα παραμένει σίγουρα. Έτσι. Τώρα, ο Κωστής είναι εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, έρχεται. Οπότε τελειώντας, δεν ξέρω τι θα βάλεις, αλλά τελευταία θα χτυπήσεις και τις. Πώς την είπαμε, αυτή που έλεγε το Σοκράτη ή Superstar, την. Ελπίδα. Την ελπίδα. Ναι. Και εκεί που θα λέει Σοκράτη, θα κατεβάσεις τα τέτοια και θα φωνάξει ο Κωστής, Μπάμπη, εσύ Superstar! Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Φιλιά, γεια. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιάννη. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλή συνέχεια με το νέο ωράριο. Εμάς λόγω δουλειάς δεν θα μας βολεύει να σε ακούμε. Θα σε ακούμε μόνο live στις συναυλίες. Αχ, τι θα πάθετε. Το χειρότερο είναι ότι αν ο Λίμπερο δεν έχει εκπομπή πρωί-πρωί, θα ακούμε. Ή δεν θα ακούμε. Στους αγωνιστικούς χαιρετισμούς τα λέμε 25 στο 8ball βεβαίως. Και εκεί για τα live μας. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο που λέει το ξενέρωμα που είχα φάει το 2014. Παιδιά, το είχα ξεχάσει αυτό. Ότι είχα ξεκινήσει 7-8 το απόγευμα όταν είχαμε Μουντιάλ το 2014. Όταν είχες μεταφερθεί 6-8. Δεν περιγράφεται με τίποτα. Μετά λέει πιάσα πρωινή δουλειά και 4 χρόνια τώρα η εκπομπή ήταν το ότι καλύτερο. Τώρα που ξαναμεταφέρεσαι το ξενέρωμα επανήλθε. Φιλιά από Ερμούπολη. Τι ωραία. Σύρο. Θα έρθουμε το καλοκαίρι, ήταν να έρθουμε και φέτος. Καλημερίζω το φίλο μου τον Τάκη που λέει τώρα δεν ξέρω αν θα βλέπω αλήθειες με τη Ζήνα. Θα ακούω εσένα. Δύσκολα τα πράγματα. Πέφτουμε πάνω σε και καινούριο κιόλας. Πού τα βάζεις αυτά.
Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Στέλιο. Λέει επιτέλους θα σε ακούμε live και όχι κονσέρβα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποιος το τελείωσα, ναι. Τώρα βγαίνουν όλοι και λένε. Και τι λένε. Τι λένε. Τίποτα δεν λένε. Μάλιστα. Εγώ όμως θα το κρατήσω τον Πατμαρίδη 68. Oh. Ετοιμαστείτε. Oh, 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 oh. Ετοιμαστείτε, σήμερα θα έχουμε μπουκές, θα το κάνω εγώ. Μην βγαίνετε και λέτε. Και παντάμετε. Λες... να μιλήσω με τον διευθυντά να δούμε τι γίνεται. Oh, oh. Δεν θέλει και πολύ. Πώς... δεν θέλει και πολύ. Πώς το είδε αυτό το έργο. Όχι φιλέ, δεν υπάρχει. Δηλαδή το κάνω για σένα εκπείρασε από τον εαυτό μου φίλε. Mm. Εγώ από το 86 που... 85 που ξυπνάω το 10.30 ώρα. Τώρα που δεν δουλεύω Σαββατοκυριακά, Σαββάτο πρωί με 5.30 ώρα στο μπαλκόνι και πίνω καφέ. Αυτό λέω και εγώ τα ίδια, και εγώ τα ίδια. Γιατί να χαλάς, θα χαλάσει το μεταβολισμό σου, με εσένα σκέφτομαι. Ναι, θα παχύνω. Ναι, θα παχύνω και θα δούμε τι θα μας πει το μεσημέρι ως αγώνα. Αγωνία λοιπόν. Με το καλό ή με το άγριο. Έγινε, σε φιλούμε. Τσα, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Την μπούκα θα την κάνω εγώ με το Φευγάτο μαζί και θα φοράμε κασκόλ του Ηρακλή για να την πέσουν. Ήταν Ηρακλήδης και καλά. Λοιπόν, στη Σταυρούπολη έχει μια ουρά στο φούρνο απέτσο. Όλοι ζητάνε κουραμάνα πολύσπορη, κουραμάνα ολικής, κουραμάνα με... χαμός. Λοιπόν, να πω για μια καινούργια συχνότητα, 108,1. Από εκεί μπορείτε να ακούτε το FM Bakery, ελληνική FM Φούρνος, από εκεί θα μας ακούτε κανονικά, ό,τι θέλετε, τηλέφωνο στο Δημήτρη και γίνονται τα περαιτέρω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μην νομίζεις, δυσμενή μετάθεση έχεις πάρει. Το ξέρω, κάτι εγώ βγήκα να πω ότι χαίρομαι. Αλλά θα επανέλθει η κανονικότητα έτσι, που λέει το εννοείται, θα μας ταράξουν στην κανονικότητα. Οπότε ετοιμάσου. Έγινε, σε φιλό. Δύο εβδομάδες σου δίνω και θα επανέλθει. Φιλιά, τσάω. Για να δούμε για την τελευταία γραμμούλα που θα κλείσει αυτή τη σειρά. Ποιος μπορεί να είναι. Καλημέρα που ξεκινήσει να πω. Ούτε στημένο να ήταν. Εντάξει, τι να κάνω. Ναι, αφού πήρα τρεις φορές, στήθηκε από μόνος του. Είσαι ο τελευταίος. Είσαι ο τελευταίος. Κλείνει το λόγο. Είναι η τελευταία φορά που εξωτική Σταυρούπολη. Κλείνει το λόγο. Εγώ κλείνω την τέτοια. Καταστραφήκαμε. Κλείσε την εκπομπή. Φούρνο Σιλία, ρίχτω. Μπάμπι, ρίχτω. Κλείσε την εκπομπή σου. Ναι, λοιπόν. Άκου τώρα να σε πω. Κάτι που μάνα μου φωνάζει από κιάτε, άντε να δουλέψε, ναι, να δουλέψουμε και λίγο, 2 ώρες δεν δουλέψαμε. Η μάνα σου θα με ευχαριστεί που σταματάω, ναι. Ναι, εμένα δεν μου λείπει, δεν θα μου λείψει αυτό από την αλήθεια, γιατί το ζω ένα λόγο επειδή πλέον το ζω κανονικά, κάθε μέρα στην πραγματικότητα. Είναι σαν προσομοιωτής, πώς λέγεται. Μ' ακούς? Ακούω. Α, λέω μήπως έπαιξε η γραμμή του σοκατεύτης. Έφυγα ήδη, έκλεισα. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, δεν θέλω να πω κανέναν όνομα, ξέρουν αυτοί, μόλις έχω προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές και αυτά, μόλις έχω γνωριστεί ας πούμε, να τους ευχαριστήσω όλους, μόνο 2 άτομα θα ευχαριστήσω, έτσι δημόσια, στην εκπομπή μου, και τα λέμε 6-8 το πρωί την επόμενη από Δευτέρα, τον Αράο δεν τον θα τον κόψω, μόνο όταν θα έρθει να με φέρει το πώς το λένε, το κεφάλι, και να του δείξω και το πτυχίο μου της αρτοκρίας από το ΚΕΜ, γιατί το ΚΕΜ στη Σπάρτη. Ναι. Λοιπόν, μόνο θα πω τον Ευθύμα από το Μαϊάμι, λόγω απόσταση και αυτά και... Ναι, γλύψε για να πας στο Μαϊάμι, έχω πρόσκληση. Και το δάσκαλό μου, γιατί δεν ξεχνάω ποτέ, και το δάσκαλό μου. Και εσένα φυσικά, εντάξει, αλλά το δάσκαλό μου που με έκανε αυτό που είμαι τον Τορόντο. Και τιμή σένα και να πω και αυτό, γιατί θα κοιμάται αυτός, θα έχει πάθει και σοκ τώρα άμα το μάθει. Λοιπόν, αφιερώνω σε αυτούς τους δύο. Σαν να αποχαιρετάς εσύ. Ναι, σαν αποχαιρετάω, να είδα σε κλείσω. Και να πω ένα τραγούδι, γιατί είμαι από τη σχολή Τορόντο και εμείς εδώ βγαίναμε κάθε πρωί και τραγουδούσαμε. Άρα με τραγούδι θα ξεκινήσουμε. Με ένα μυρολόι. Όχι, δεν κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα. Ακού την εκπομπή 107 και 4. Η Βελόνα πάντα εκεί. Μπες στη φάση, λίμπερο είσαι. Όλοι είναι τρελοί. γιατί. Η υποδομή σου
Είναι η εκπομπή σου και όταν τώρα εκπατήσεις δεν ξέρεις τι θα ζήσεις. Η υποδομή σου είναι η εκπομπή σου και όταν τώρα εκπατήσεις δεν ξέρεις τι θα ζήσεις. Αυτό αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο. Με έσκυσες, με έσκυσες. Εντάξει, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Εντάξει, τα λέμε. Τσάου, 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 τσάου. Έτσι με τραγούδι, χαρά, κέφι. Θα το διατηρήσουμε στη νέα μας συνθήκη. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Όχι για το σημερινό. Γενικά να σας ευχαριστήσω για όσα ζήσαμε. Όπα, εισβολή του. Δεν πρέπει να πω κάτι. Βέβαια. Ότι είχαμε άριστη αλλαγή σκυτάλης. Εσύ μου την έδινες, τώρα θα στη δίνω εγώ. Όχι σαν τις Κινέζες που κάνα. Δεν ξέρω να την είδες, η κυρία. Αδερφέ μου, θα χορτάς λίγο ύπνο. Θα βγεις κανένα βραδάκι έξω, τα live σου, τα αυτά σου. Και όλα καλά. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί είχαμε άριστη συνεργασία, έτσι. Πίσω από τις κάμερες και τέτοια. Ναι, αλλά στα καμαρίνια υπάρχει φοβερή ατμόσφαιρα και βγαίνει στην πίστα. Έτσι, έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου. Ναι. Μεγάλος Κωστής Ατσαρός. Και όντως γνωριστήκαμε εδώ πέρα. 2 χρόνια συνεννόηση. Με κάλυπτε στα live μου. Στις φορές που δεν μπορούσα. Απόλυτα. Και χαιρόμουν πάρα πολύ που παρέδιδα τη σκυτάλη. Σε μια φωνή με πολύ ανεβασμένη διάθεση, με μπρίο, με ταπεραμέντο, με όλα αυτά. Και καλύτερη φωνή από μένα, μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Ανέστη που στέλνει εδώ τις ευχές του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη, για την ωραία συντροφιά που μας κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω ξυπνούσα στις 5.30 και περίμενα πώς και πώς να αρχίσει η εκπομπή να σε ακούσω. Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή συνέχεια σε όλους. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ όλους. Πολύ σπουδαία αυτά που έχουμε ζήσει το πρωί. Θα συνεχίσουμε να τα ζούμε υπό άλλες συνθήκες. Δεν θέλω να κάνω έτσι τώρα δακρυβρεχτούς, αλλά περάσαμε ωραία, αργά μου. Το περάσαμε ωραία. Αυτό τελείωσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να είστε πάρα πολύ καλά. Θα κλείσουμε με αυτό που ανοίγαμε. Φιλιά και θα ανταμώσουμε. Δεν χανόμαστε. Να είστε καλά. Τσάω. Γιατί με ξύπνησες πρωί να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα.